Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τέλος το Euro, τέλος το κουμάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τέλος η μπάλα για φέτος. Για φέτος ξεκίνησαν τα φιλικά. Ξεκινήσαν οι προετοιμασίες. Τώρα να πούμε υπάρχει μια χαλαρότητα καμιά εβδομάδα, 10 μέρες. Αλλά την πόλη εδώ, γενικότερα τη χώρα, την κρατάνε τα προκριματικά, να πούμε, του Champions League που λέει και ο Κύρτσος ο Κυριάκος. Και προκριματικά Champions League θα παίξει η μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, η οποία θα προσπαθήσει να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ομίλους και να δει τις ομαδάρες ο ΠΑΟΚΣ να ευχαριστεί μπάλα η ψυχούλα του. Να δει καμιά μεγάλη ομάδα να έρχεται στην Τούμπα. Τι είναι, ρε. Τι λέει, αγόρι, γλυκό, τι έγινε, καμιά μεταγραφή, κανένα ομάδα σου έκανε καμιά μεταγραφή. Πού θα πάτε για διακοπές, πού θα πάτε. Εδώ, εδώ. Πού θα πάει η προετοιμασία ο Άρης, για πες μου. Πες μου, γιατί ξέρεις το ρεπορτάζ καλά, έμαθα. Ναι, και ρε, σε παρακαλώ, μην με κρατάς σε αγωνία. Ε, πού θα, στην Ουρανούπολη, πού, στην Εμουλιανή θα πάτε. Στην Εμουλιανή θα κάνετε. Τι παράστρο. Στην Εμουλιανή, ρε, ραπτό, πάλι στεναχωρηθήκαμε εμείς οι παοξίδες που πήρε ο Σάντος ευρωπαϊκό. Και η Ουγκάντα να έχανε, πάλι για τους παοξίδες θα έλεγες. Ξέρεις, λέει ότι αυτό λέγεται ψύχωση και είναι, λέει, ασθένεια. Ο 450. Φίλε 170, γιατί εγώ άκουγα πολύ καλά την εκπομπή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και να σου δώσω και έτσι για να το τελειώνουμε το θέμα, μιας και μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Και όπως και να έχει το θέμα, θα αποσυντονιστούμε λιγάκι. Εγώ δεν αποσυντονίζομαι, αποσυντονίζονται οι υπόλοιποι. Θα μιλήσω δύο κουβέντες, θα πω για τον Τζόρνταν. Και θα πω ότι ο Τζόρνταν δεν είναι σαν κάτι άλλο που βγάζουν κατηνιά. Δηλαδή φεύγει η κατίνα, η λαμπύρη από το ε και πάει ας πούμε στο μέγκα και βγάζει κατηνιά η μια κατίνα με την άλλη. Αυτό είναι των γυναικών προνόμιο, δεν είναι των αντρών. Αλλά επειδή υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν κατίνες με μεγάλα κεφάλια, μικρά κεφάλια, σκατόψυχοι, κακόψυχοι, παλιά άνθρωποι, εμένα δεν με πειράζουν οι σκατοψυχές, εμένα η κατηνιά με ενοχλεί. Ο άντρας να γίνεται κατίνα, κατίνγκο. Και να λέει αυτό, είπες αυτό για μένα και γιατί είπες αυτό, το πιστεύω και είπε αυτός για σένα εκείνο και πες αυτού νου. Βγαίνει ένα στον κόκκινο, παίρνουν τηλέφωνο στον κόκκινο, πες αυτόν. Είσαι εμένα, πες τον κόκκινο, πες τον εσύ ρε. Πες τον εσύ ρε, τι είμαι εγώ τηλεφωνήτρια να πούμε, ή ο άλλος είναι τηλεφωνήτρια. Να πούν το χιλιτίδι, ας πούμε, πες τον άλλον. Πει ο χιλιτίδης, πες τον εσύ. Τι με βάζει σε μένα, ας πούμε, διαμεσολάβη, τι θα του πει, του δώσει και μια γροθιά. Τι είναι αυτά, τι αδερφίστικα πράγματα είναι αυτά, μωρέ, τώρα που κάνετε άντρες πράγμα. Κατίνγκες, κατίνγκες. Πες εκείνος και εκείνος ο άλλος και κάποιοι άλλοι είπανε και έχω να πω για εκείνους που είπανε και εκείνο και αφήνουν υπονοούμενα. Τώρα άντρας πράγμα αφήνει υπονοούμενα για τον άλλο τώρα. Αφήνει υπονοούμενα. Αντί να πει ναι ρε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και με όνομα και επίθετο. Όχι λέει να μην με κάνει μήνυση, όχι αυτό είναι η μηνύσιμο και δεν χάθετε από εκεί παρτάλια της κοινωνίας, παλιωτόμανα να πούμε. 371. Εντάξει το ξέρουμε ότι είσαι τσομπανοκάμπους. Μην μας το παίζεις και Clint Eastwood όμως. Όπως σου γουστάρω θα στο παίζω 371. Λοιπόν, για Σάντος και για Μάντος η ιστορία έγραψε. Τώρα, τον θεωρείτε μεγάλο προπονητή, δεν τον θεωρείτε μεγάλο προπονητή. Η ιστορία έγραψε. Και έγραψε ότι πήρε τελικό μέσα στη Γαλλία με τους Γάλλους. Κάτι πολύ δύσκολο, όπως ήταν πολύ πιο δύσκολο να πάρει η Ελλάδα δύο φορές τους Πορτογάλους μέσα στην Πορτογαλία, την πρώτη αγωνιστική και στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να είσαι υποδιέστερος, να έχεις απέναντί σου ομαδάρα, να έχεις παικταράδες και δύο φορές. Και δύο φορές να κερδίσεις και μάλιστα τη μία να βάλεις και δύο γκολ, να βάλεις 2-1. Αυτό έκανε η Εθνική Ελλάδος στην Πορτογαλία. Είναι πιο δύσκολο αυτό που έκανε η Ελλάδα στην Πορτογαλία το 2004. Αυτό που κάνατε εσείς οι Έλληνες εκεί ήταν φανταστικό. Δύο φορές πιο δύσκολο. Ο Σάντος το έκανε αρκετά δύσκολο. Το πέτυχε. Η ομάδα του ήταν προσαρμοσμένη σε ένα ρόμβο, ο οποίος ο ρόμβος, εάν δεν τραυματιζόταν η Λουλού, θα το έκανε το μάτς. Δηλαδή με Ζωάο Μάριο, εκείνο το Σάντζες, τον Πιτσιρικά, ο Καρβάλιο εντάξει μπροστά από τους δυο στόπερ, ο Σίλβα Δεκάρη και Ρονάλντο Νάνι δεν κρατιότανε. Και να σας πω,
και το, έτσι να το αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι πιο πολύ και να το τελειώσουμε το θέμα και να πάμε μετά στην καθημερινότητά μας, στα δικά μας θέματα. Ο προπονητής ο Γάλλος δεν το πιάνουνε πολύ. Πρέπει να πιάσουμε την ουσία. Ο προπονητής ο Γάλλος πίστεψε ότι δεν θα άντεχε η Πορτογαλία. Γι' αυτό το λόγο δεν έβαλε και τον Καντέ. Ο Καντέ τον είχε ρεζέρβα σε περίπτωση που προηγηθεί, να τον βάλει τέταρτο χαφ και να κλείσει, τον Πορτογάλο όταν θα έπρεπε να παίξει παραγωγικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί να έβγαζε το Ζιρού, να έπαιζε Μαζουητή, Καντέ, Σισοκό, Μποκμπά και Γκρισμάν με Παγιέτ. Αυτό ήθελε να κάνει αυτός. Και πώς μπορώ να το αποδείξω γιατί ήθελε να το κάνει αυτός έτσι. Γιατί κατανάλωσε, δεν πίστευε καταρχήν ότι θα πάει στην παράταση. Πήγε να το πάρει στα 90 λεπτά. Και το λέω γιατί κατανάλωσε, δεν είχε γραφτεί πουθενά αυτό. Το είπα και στον Αλέφατο, δεν μου απάντησε. Το μεσημέρι δεν προλαβαίνει, δεν ήξερε, δεν ξέρω. Δεν το πιάσε. Το ρώτησα εάν πιστεύει, εγώ το πιστεύω, ότι αυτοί πήγανε να φάνε λάχανο την Πορτογαλία από την αρχή, στο 90 λεπτό τέλος πάντων. Γι' αυτό πιέσανε πολύ, κάνανε άμυνα ψηλά στην άμυνα της Πορτογαλίας. Κερδίζαν μπάλες. Η Πορτογαλία δεν είχε transition, δεν είχε ανέβα κατέβα, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Με τον Καρβάλιο, τον Σίλβα, τον Σάντζες και τον Ζαο Μάριο. Καλά, ο Ρονάλντο δεν υπήρχε, η Λουλούκα. Και ήταν μεγάλο ευεργέτημα που τραυματίστηκε η Λουλού. Που τραυματίστηκε ο Χολιγουδιανός, ο αντιπαθητικός. Ο αντιπαθητικός που πήγε να κλέψει τη δόξα του Σάντος, όπως είπαμε και το μεσημέρι, με τον κόκκινο εδώ πέρα, πήγε να κλέψει την αυτή του Σάντος και αυτή στην ΕΡΤ1 οι μπαγλαμάδες. Να και προπονητής και προπονητής ο Ρονάλντο και προπονητής. Προπονητής. Υποκαθιστάς τον προπονητή στο 118 για να πάρεις τη δόξα και τη λάμψη. Καραγκιόζαρε. Βγαίνει λοιπόν, μπαίνει ο Κουαρέσμα, δένει τα χαφ. Η μαγική κίνηση είναι στο 78, όχι στο 66 που μπήκε ο Μουτίνο. Ο Μουτίνο μπήκε αλλαγή πάνω στο Σίλβα, εντάξει. Καλή αλλαγή, αλλά η αλλαγή καλή ήταν ο Σάντζες που βγήκε και μπήκε ο Έντερφορ και βγήκε ο Νάνι στην πλευρά με τον Κουαρέσμα αριστερά. Εκεί περνώντας ο χρόνος και έχοντας τον Ντογκμπά κόφτη, εκεί άρχισε η Γαλλία, επειδή δεν έβαλε τον γκολ στην παράταση, να πέφτει και βιολογικά. Δηλαδή, όσο περνούσε ο χρόνος και με τα πρεσαρίσματα, τα εξοντοτικά που κάνανε οι Γάλλοι Ιούλιο μήνα, 10ου μηνός, στην άμυνα της αντιπάλου. Εντάξει. Στην άμυνα του αντιπάλου, ο Χάπελ έλεγε στον Αλέφαντο, όταν ζούσε ο Χάπελ, ότι το pressing ψηλά μπορούν να το κάνουν για αρκετή ώρα μόνο οι Γερμανοί. Μόνο οι Γερμανοί, του έλεγε. Έτσι έλεγε ο Χάπελ. Δεν είναι δικό μου αυτό. Αυτά μας τα έχει πει ο Χάπελ στον Αλέφαντο και εγώ σας τα λέω από το Χάπελ. Δεν είναι, λέει, σωστό να καταρακώνεις βιολογικά την ομάδα σου σε πρεσαρίσματα ψηλά πολλή ώρα. Θα το κάνεις τουλάχιστον 7 λεπτά σε κάθε ημίχρονο. Είναι το ανώτατο όριο, λέει. Το ανώτατο όριο που θα κάνεις pressing στα 90 λεπτά, στο 90 λεπτό, είναι το πολύ πολύ 15 λεπτά. 7-7,5 λεπτά σε κάθε ημίχρονο. Δεν βγαίνεις βιολογικά. Κρεμάς βιολογικά. Όποια ομάδα το έχει κάνει. Τοπικό, αλφα εθνική, β' εθνική. Εγώ το είδα πιερικός, εγενειακός. Με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Πήγαμε να δούμε κύπελο πιερίας. Και κάνει 45 λεπτά pressing ψηλά ο πιερικός του Καμπερίδη και βάζει 4-0 στο ημίχρονο. Πρόσεξε τώρα. Αυτός έβαλε 4, είχε καβάτζα. Έγινε 4-1 μετά, έληξε. 4-2, δεν θυμάμαι. Έβαλε τα 4 ο Καμπερίδης. Τα βάλε. Τυχερός ήταν που τα βάλε. Τα βάλε. Αν πας 45 λεπτά pressing ψηλά και δεν βάλεις γκολ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να πας, να πούμε, πού να σου πω, να κάνεις εξοντωτική δουλειά. Να πας το πρωί στο γραφείο, να πας να κάνεις σεξ το μεσημέρι, μετά θες να πας να κάνεις προπόνηση το απόγευμα και το βράδυ να πας ταξίδι, ας πούμε, ο δικός με τα μάξι, να έχεις πιει και δυο ποτά, να πας Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Δεν τη βγάζεις δηλαδή. Τέτοιο, δηλαδή
Το λέω σε εσάς που είστε στην καθημερινότητα για να καταλάβετε πώς είναι το αθλητή. 10 Ιουλίου ο Μπεσάντ, πώς το λένε, Ντεσάμπ, πήγε και πρέσαρε ψηλά επί ένα τέταρτο και ένα τέταρτο μισή ώρα στα 90 λεπτά την άμυνα της Πορτογαλίας. Δεν βάζει τον κόφτη, τον Καντέ, γιατί πιστεύει με το μυαλό του ότι θα προηγηθεί και μετά θα σταματήσει το πρεσάρισμα και θα πετάξει άλλον έναν κόφτη, τον Καντέ, βγάζοντας πιθανολογό το Ζιρού και βάζοντας τον Μπαγιέτ με τον Κρισμάν 2-4 κοντά στο Φόντε και τον Πεπέ που θα πάρουν μέτρα για να χτυπήσει και την αντεπίθεση. Έτσι το είδε. Και να σας πω και κάτι, ήταν μια ζαριά αυτό, γιατί αν έμπαινε τον γκολ στο τρίτο λεπτό, πέμπτο λεπτό, 7 εκείνη η κεφαλιά, μετά μπορεί να τρώγε 4 ο Σάντος. Ή αν έμπαινε του Γκρισμάν, σε ποιο λεπτό έγινε, ή αν έμπαινε το τέτα τέτ του, πώς του λένε, του Ζιρού που το πιάνει ο Πατρίτσιος, να πούμε. Μετά ανοίχθηκε ο Σάντος, έφαγε 2-3-3-0, θα έγραφε το κοντέρ. Δεν το έφαγε, κάνει και τις δύο ωραίες κινήσεις, τραυματίζεται και η Λούλα, τραυματίζεται και η Λουλού. Και στέλνω τον κόκκινο την ώρα που τραυματίζεται η Λουλού και του λέω το Στρακυπού έφυγε έξω, τώρα ελπίζω παραπάνω. Γιατί και εγώ ήμουν υπέρ της Πορτογαλίας, αν και δεν την πίστευα. Όπως με την Πορτογαλία ήταν το 99% των Ελλήνων. Στη γειτονιά μου δύο καφενεία και μια καφετέρια ήταν όλοι με την Πορτογαλία. Δεν νομίζω ότι στις παρακάτω καφετέριες, στα παρακάτω μαγαζιά και στις παρακάτω πόλεις θα ήταν κάτι το διαφορετικό. Οι Έλληνες λοιπόν, το Γαλλία-Αλβανία ήταν με τη Γαλλία, γιατί πρέπει να χάσουν οι Βρώμα-Αλβανοί. Έτσι, αυτή η φιλοσοφία ήταν, οι κακοί Αλβανοί. Στο Ιταλία-Γερμανία φάγαν πίκρα οι Έλληνες, γιατί κερδίσανε οι Βρώμο-Γερμανοί. Στο Γαλλία-Γερμανία χαρήκανε γιατί χάσανε οι Βρώμο-Γερμανοί. Και στο Γαλλία-Πορτογαλία ήταν με την Πορτογαλία. Τώρα ήταν για το Σάντος. Ήταν γιατί οι Πορτογάλοι γυφτοφέρνουν και είναι περισσότερο μοιάζουν με Έλληνες. Είδε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ο Σάντος ήταν. Για μένα ήταν ο Σάντος. Για μένα ήταν ο Σάντος. Και ήταν ο Σάντος, ο οποίος μπορεί και φίλαθλοι άλλων ομάδων να υποστήριζαν Σάντος. Γιατί ο Σάντος ήταν ένας άνθρωπος που έβγαλε στην Ελλάδα το ψωμάκι του τίμια. Αυτό ακριβώς που σας λέω. Ο λαός είχε την αίσθηση. Δεν ήταν μόνο οι παοκτζίδες ή πολλοί οι αεκτζίδες. Ήταν ότι ο Σάντος έβγαλε το ψωμί του στη χώρα μας τίμια. Δηλαδή βρέθηκαν άνθρωποι που βγάλαν τίμια σε αυτή τη χώρα το ψωμί τους. Σπάνιο φαινόμενο σε αυτή τη χώρα των απατεώνων, των λοποδητών, των γκάγκστερ και των πονηρών να βδούνε ανθρώπους, ένας αλλοιωμένος λαός με αλλοιωμένους πολιτικούς και αλλοιωμένο DNA να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος να δουλεύει, να τον κριτικάρουν, να μην μιλάει, να είναι σοβαρός, να τον ξανακριτικάρουν, να μην μιλάει και να περιμένει τη δικαίωσή του. Η δικαίωσή του ήρθε. Η δικαίωσή του ήρθε χθες το βράδυ και μάλιστα χάρηκε, επαναλαμβάνω, αρκετός κόσμος. Βεντούζα, λέω 9-10. Σε Καμόρα Μίλτσο Ασλαμά, το πανάξιο ευρωπαϊκό του Φερνάνταρου, καρπουζάκι στις πατάρες σας, αντισαντική. Ο 9-10. Το 9-10, εντάξει. Χρησιμοποιείς το πάθος σου. Με το γραπτό σου λόγο και εγώ διαβάζω το μήνυμά σου έτσι χωρίς να βάλω αποσιοποιητικά ή θαυμαστικά ή ερωτηματικά. Θες να πεις τους επιστρέφεις αυτούς τους αντισαντικούς κατά κάποιο τρόπο τη χολή την οποία βγάλανε για τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είχε στο χθεσινό τελικό να φτιάξει ό,τι καλό μπορούσε να κάνει, το έκανε, καπάκι του Ρονάλντο τραυματισμός, αυτού του ηθοποιού του Χόλιγουτ, αυτό να μου το θυμάστε. Κακός ηθοποιός ο Ρονάλντο. Κακός ηθοποιός. Θα τον πάρουν στο Χόλιγουτ. Με την μπάλα δεν έχει καμία σχέση. Θα τον πάρουν στο Χόλιγουτ το Ρονάλντο. Προπονητής, τεχνικός διευθυντής, μάνατζερ. Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτός θα πάει εκεί να παίξει τα πούμε τον ηθοποιό. Χόλιγουτ. Και να κάνει κάτι αυτά ψεύτικα κλάματα, κάτι αειδιαστικό. Και να πηγαίνει στο Σάντος από πίσω και να κάνει την αρκούδα, να πούμε. Και να τον τραβάει το Σάντος και να το διώχνει το Σάντος. Ο Ρονάλντο που είδε ο εγωπαθής κομπλεξικός Ρονάλντο, είδε ότι τη δόξα
την έκλαψε ο προπονητής, την έκλαψε ο προπονητής από αυτόν. Είδε ότι οι συμπαίκτες του δεν πτωήθηκαν που βγήκε αλλαγή στο 25 να φάνε 3-0 για να πούνε τεράστια απώλεια του Ρονάλντο. Και ήθελε να παίξει το ρόλο του καλού ανθρώπου, του ομαδικού κτλ. Κάνοντας τα καραγκιοζλίκια από το 118 και μετά, κουτσένοντας σαν τη θιά μου τη Μαρίτσα σιγά σιγά και με το πόδι το κουτσό κουτσα κούτσα. Αηδιαστικός, χλεβαστικός, απαράδεκτος. Απαράδεκτος στον προπονητή επάνω να θέλει να κάνει τον καραγκιόζη και τον να κάνει τον προπονητή και να λέει αυτό στην Ερτένα, ο Ταγαράς αυτός εδώ στην Ερτένα, ότι νάτος ο Ρονάλντο κάνει και τον προπονητή, κάνει και τον προπονητή. Χαθείς Ταγάρι, διάλειμμα. Ταγάρι. Ο 109 που είναι, λέει, και Αριανός, λέει, με το αν δεν γίνεται δουλειά, ο Ντεσάμ και εσύ μείνατε με το αν και ο Σάντος με το αποτέλεσμα. Σου λέω, φίλε, το σκεπτικό του Ντεσάμ. Προσπαθώ να σου βάλω στο μυαλό σου το σκεπτικό και τη στρατηγική του προπονητή της Γαλλίας. Και πώς δεν πέτυχε αυτό. Όταν πρεσάρεις ψηλά για 90 λεπτά τα περισσότερα στην άμυνα του αντιπάλου, έχοντας απ' έξω τον καλύτερο κόφτη σου, τον καλύτερο σκύλο μεσοαμυντικά, τον Καντέ, έξω, έχεις το νου σου ότι θα προηγηθείς, θα προηγηθείς επειδή πρεσάρεις ψηλά, επειδή κλέβεις μπάλες. Θα προηγηθείς επειδή είναι σε δαιμονιώδη φόρμα ο Σισοκό. Και βάζει το κουμπά κόφτη με το ματουιτή πιο πίσω. Δηλαδή, λες, Γάλε, οπαδέ, Γάλε φίλαθλε, ο Πορτογάλος θα αντέξει μέχρι πόσο. Εγώ θα τον βάλω ένα γκολ και μετά θα βάλω Καντέ, τέταρτο χαφ και θα γυρίσω στην άμυνά μου να πάρω τις ανάσες μου αμυνόμενος στο μισό του γηπέδου μου. Πώς σχολιάζεις ότι στο κουπόνι του στοιχήματος δεν υπήρχε επιλογή για την ομάδα που θα κερδίσει τον τελικό, ενώ στα νοκάουτ παιχνίδια υπήρχε? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, παιδιά. Αυτά θα τα ρωτάτε στους κουμαρτζίδες. Εγώ είμαι πιο πολύ αναλυτής του όλου συστήματος. Οι κουμαρτζίδες είναι περισσότερο αναλυτές για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να το αναλύσω, αλλά δεν ξέρω αν ήταν από την πλευρά του ΟΠΑΠ μόνο ή αν ήταν γενικότερα στις στοιχηματικές εταιρείες. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Ενημέρωσέ με και αν μπορεί κάποιος να απαντήσει, αν ακούει κάποιος. Στοιχηματζής, κουμαρτζής, ξέρω εγώ και τα λοιπά, μπορεί να απαντήσει. Λοιπόν, τέλειωσε αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι στο θέμα Σάντος και ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι ο Σάντος δούλεψε πολύ τίμια. Πήρε το OK από το Ζαγοράκι και για τα στραβά αποτελέσματα με τις Σαρδέλες. Πήρε σφυρίγματα για να σωθεί ο ΠΑΟΚ από την κατηγορία άνετα. Και από την άλλη χρονιά δημιούργησε μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μια ομάδα που της έλειπε ένα μεγάλο center for, ένα μεγάλο center for, για να, και ένας μεγάλος τερματοφύλακας στο 1 και στο 9 πιστεύω, και μια καλή διαιτησία. Τρία πράγματα. Ο Σάντος λοιπόν, τίμια, όμορφα και σωστά, είπε το Ζαγοράκι, φίλε μου, αυτό είναι το ταβάνι, το αγωνιστικό και το βιολογικό, γιατί την έσκασε την ομάδα. Δηλαδή ο Σάντος τον πήρε τον ΠΑΟΚ και τον παρέδωσε με το 150% της βιολογικής του. Του πήρε το ζουμί, ρε παιδί μου, πώς το, για να φτάσει εκεί. Όπως έγραφε ένας φίλος το μεσημέρι, ο Σάντος μπορεί να πάρει σούπερ μυραφιόρι και να πάει Θεσσαλονίκη, Αθήνα και να περάσει τις Τζάγκουαρ και τις Μερσεντές. Έχει αυτό το. Θα το βγάλει νοκάουτ το σούπερ μυραφιόρι. Θα θυμάστε τα σούπερ μυραφιόρι. Τα δίλητρα ειδικά εκείνα τα κάνανε σπριντ με την τρίτη ταχύτητα. Έβαζε τρίτη και σπριντάριζε να πούμε το Σούπερ Μιραφιόρι. 130-140 άλογα είχε το δίλητρο εκείνη τα χρόνια, δεκαετία του 80. 82 άλογα είχε το 1300 και 98 άλογα είχε το 1600. Και καμιά 135 άλογα με διπλά καμπιρατέρ είχε να πούμε το Σούπερ Μιραφιόρι το δίλητρο. Ποιο ήταν? Φωτιά και λαύρα. Φωτιά και λαύρα ήταν το Σούπερ Μιραφιόρι. Φανταστικό αυτοκίνητο. Τέτοιο αυτοκίνητο λοιπόν μπορούσε να πάρει ο Σάντος και να πάει στην Αθήνα και να περάσει τις SLK, τις Mercedes, τις Jaguar και τις Alfa Romeo, να πούμε, τις τρίλιτρες και τα λοιπά. Αυτός ήταν ο Σάντος. Ο οποίος Σάντος δούλεψε τίμια στον ΠΑΟ και παραλαμβάνω, και εμείς εδώ πρέπει να αναδεικνύουμε την τιμιότητα, και είπε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, φίλε, μπορούμε να κάνουμε τρεις μεταγραφές, μεταγραφάρες, θα τις κάνω εγώ.
για να χτυπήσουμε πρωτάθλημα στα ίσια. Με προστατεύσει λίγο και με τη διαιτησία, γιατί είσαι λίγο. Με έχει απροστάτευτο. Και ο Ζαγοράκης του είπε στα ίσια και αντρίκια, Φερνάντο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν τον κοροϊδέψε. Ούτε ο ένας κοροϊδέψε τον έναν, ούτε ο άλλος κοροϊδέψε τον άλλον. Τίμια ωραία συνεργασία, αντρίκια. Αντρίκια του είπε ο Σάντος, μπορείς ρε. Αντρίκια του είπε και ο άλλος, όχι ρε, δεν μπορώ. Φίλοι είμαστε, σε αγαπάω, σε εκτιμάω και υπάρχει και αλληλοεκτίμηση μεταξύ του Σάντος και του Ζαγοράκη. Έφυγε. Το ΠΑΟΚ ακολούθησε την πορεία του. Δεν έκανε ποτέ ξανά πρωταθλητισμό. Έκανε, λέει, με τον Αναστασιάδη 7 αγωνιστικές, 8. Χέστηκε η φοράδα στο Αλόνι, 8 αγωνιστικές και μετά λέει τον τρύπησανε. Τον τρύπησανε, λέει, τον ο Αναστασιάδης, η διαιτησία και η ίδια του η ομάδα. Εντάξει, εμείς τα εξετάζουμε και τα δύο. Εμείς τα εξετάζουμε και τα δύο. Όπως όταν βρεθήκαμε το Σάββατο στην παραλία Κατερίνης πίνοντας καφέ και τρώγοντας σουβλάκι στο κάρβουνο με τον διαιτητή Σταυρίδη στο ΠΑΟ Κάρις 3-0. Σταυρίδης ο οποίος διαπρέπει στο αμερικανικό πρωτάθλημα σαν διαιτητής, του κάνανε ανανέωση και για φέτος. Υπήρχε μια τάση να σωθεί ο ΠΑΟ κατηγορία, να πέσει καμιά γαλαμαριά και ένας Λεβαδιάκος, πώς θα μείνει ο ΠΑΟ στη Β' Εθνική. Πέμπτη ή τεσέκτη θα ήταν η χαριστική, γιατί ο Άρης ήταν καλός εκείνο το διάστημα, αλλά στην κουβέντα πρέπει να δούμε και πώς έφαγε τα γκολ ο Άρης εκείνη την ημέρα πίσω. Πώς τα έφαγε. Δείτε λίγο τα τρία γκολ του Άρη. Δηλαδή μπροστά δεν έδωσε τα μπέναλτι ο Σταυρίδης στα δύο. Δεν είδε την αποβολή του Γεωργιάδη, αλλά και οι άλλοι πίσω τα τρώγανε λίγο όρθιοι τα γκολ. Με άλλα λόγια, εγώ κατάλαβα, γιατί το ψάξα πολύ τι έγινε σε εκείνο το μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ το είχε πιάσει το μάτς από 200 μεριές και δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να χάσει μέσα στην Τούμπα από εκείνη τη χρονιά από τον Άρη. Οι άλλοι βρήκανε το Σταυρίδη ως δίκαιη δικαιολογία και οι άλλοι λένε την πλευρά του διαιτητή, εντάξει, δεν σφίριξα καλά και τη μέρα, είναι ένα μάτσο δεν πήγα καλά, όλα τα άλλα τα πήγα, αλλά κοιτάξτε και εσείς πώς φάγατε τα γκολ. Ωραία πράγματα, πέρασαν χρόνια, έπρεπε να το διερευνήσω και κάνα μια ωραία κουβέντα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία κουβέντα, επικοδομητική. Πολλούς διαιτητές πλευρίζει η Κινέζικη Ομοσπονδία και η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Έλληνες, γνωρίζοντας ότι έχουμε καλούς Έλληνες διαιτητές και γνωρίζοντας ότι δέχονται τρομερή πίεση από όλους τους μπαγλαμάδες, τους προέδρους της ΚΕΔ και από τους νομούς, να πούμε, και τα λοιπά, τους διάφορους. Δηλαδή, έρχεται ο διαιτητής, να πούμε, στον τάδε νομό, πάει, ας πούμε, στον αυτό της ΕΨ τάδε και λέει, θα με βοηθήσεις βεβαίως, αλλά θα είσαι καλό παιδί. Τι θα πει καλό παιδί, θα πας με το σύστημα. Το σύστημα ποιο είναι? Το σύστημα είναι, παίζουμε, σφυράμε τον κόκκινο, σφυράμε τον πράσινο. Εδώ λοιπόν έρχεται η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει αυτός ο μπαγλαμάς της ΕΨ τάδε και να πει το διαιτητή, σφυράς τον ασπρόμαυρο ή σφυράς τον κυτρινόμαυρο. Θα μου πεις, να αλλάξει το ποδόσφαιρο, να πάει να γίνει καλύτερο, να γίνει τίμιο. Δεν πρόκειται να γίνει. Σκοπός λοιπόν είναι Οκτώβριο, όταν γίνουν οι εκλογές, να πάνε και να πούνε, να σφυρίξεις κύριε διαιτητά τον πράσινο ή τον κίτρινο ή τον ασπρόμαυρο. Βέβαια οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Αυγούστου. Δηλαδή 4 Κυριακές ο Σεπτέμβριος και μία Κυριακή ο Αύγουστος 5. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές πάμε 7η αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ μείον 3. Δεν θα στους μείον 10 λες από τον Ολυμπιακό μέχρι να αλλάξει η ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ? Άντε κάλυψε τους ρε ΠΑΟ και εσύ τους μείον 10 βαθμούς Οκτώβριο. Δηλαδή με άλλα λόγια, και να πάρει την ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ του χρόνου, ξεκινάει με μείον 3 και αν την πάρει την παίρνει τον Οκτώβριο. Οπότε τα γατάκια οι διαιτητές θα πρέπει να πάρουν την εντολή μετά τον Οκτώβριο. Και μέχρι να πάρουν να κάνουν να αναράνουν, πήγαμε 10η αγωνιστική. 10η αγωνιστική είναι το 1/3 του πρωταθλήματος. Δηλαδή τσάο Μπαμπίνο. Τσάο Μπαμπίνο. Θα σε πάω 5 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, 6. Θα σε 12, 11. Και μη φύγει και η ΑΕΚ μπροστά. Γιατί και η ΑΕΚ είναι και αυτή αντίπαλος. Με άλλα λόγια του τέστην, αν χαθεί ο Ολυμπιακός από το προσκήνιο, γιατί δεν σας βλέπω Ολυμπιακοί ζωηρούς. Δεν σας βλέπω ζωηρούς. Θα κάνει ο Μαρινάκης μεταγραφές. Θα πάρει τερματοφύλακα ο Μαρινάκης. Θα πάρει σέντερ μπακ ο Μαρινάκης.
θα πάρει γρήγορα χάφ ο Μαρινάκης, θα πάρει center for στη θέση του Ιντέγιο Μαρινάκης και δεν βλέπω ρε Ολυμπιακή να κουνιέται ο Μαρινάκης. Τι γίνεται? Τι έγινε τώρα που τα πράγματα είναι ζόρικα με την ΕΠΟ, είναι ζόρικα ξέρω εγώ με τους ομίλους, δεν μπήκες απευθείας, δεν ξοδεύει ο Μαρινάκης? Ρωτάω να μ' απαντήσετε. Εσείς που ακούτε στις τζιτζιφιές, στις πινελιές, να πούμε στις βούλες και στις βάρκιζες, να πούμε και στις βουλιαγμένες μέσω του ίντερνετ. Για πείτε μας λοιπόν εσείς που ακούτε, πώς το βλέπετε το έργο φέτος με τον Μαρινάκη? Σφιχτόκολα τον βλέπω. Εγώ, τώρα εσείς μπορεί να λέτε ζήτω πρόεδρος. Στο ποδόσφαιρο, λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, ο κτηνίατρος που παρακολουθήσαμε μαζί το μάτς, δεν υπάρχουν προσωπολατρίες. Παρά μόνο λατρεία για το άθλημα. Ο Σάντος δεν λαΐκησε ποτέ. Γι' αυτό τυχάνει καθολικής αποδοχής. Ξαναδιαβάζω το μήνυμα, ωραίο. Λέει: στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν προσωπολατρίες. Παρά μόνο λατρεία για το άθλημα. Ο Σάντος δεν λαΐκησε ποτέ. Γι' αυτό τυχάνει καθολικής αποδοχής. Δεκτώ το μήνυμα από τον φίλο μου, τον Ηρακλειδέα, τον κτηνίατρο. Αριανός από Αθήνα. Γιατί δεν λες τους Παοξίδες ότι το 2010 με το Σπάθα που είχαν διαφήμιση κουρασάν και τράπεζας ότι τα γκολ δεν τα φάγανε λόγω διαιτητή? Ναι. Κουρασάν το 2010 με το Σπάθα διαφήμιση χάσαν. Και ποιος είπε ότι τη σέντρα δεν περάσανε? Τη σέντρα δεν περάσανε. Πάμε γραμμές. Να πάρουμε καμιά γραμμούλα. 2-31-0-90-90-90. Εμείς γυφτοφέρνουμε, Ραπτόπουλε, και εγώ μαζί σας ρε παιδιά. Γυφτοφέρνουμε, δεν γυφτοφέρνουμε. Ενώ η Γαλλία με τη γυαλεντζή εθνική τους λέει 7 από τους 11 να είναι Αφρικανοί από τις αμπικίες. Τους βαφτίσανε Γάλλοι για να κάνουν ομάδα. Τον κάθε αράπακλα, μάο-μάο, τον έκαναν Γάλλο. Λέω 600. Μάλιστα. Καμιά μεταγραφή σενάριο δεν ξέρω, φίλε, αυτά που διαβάζεις. 2-31-0-90-90-90. Πείτε ότι γουστάρετε. Αναλύσαμε τελικό. Αναλύσαμε Ρονάλντο. Αναλύσαμε Σάντος. Αναλύσαμε Ντεσάμπ. Τι γουστάρετε να άλλο να αναλύσουμε? Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει off the record. Off the record. Ναι. Για κάποιον παλέμαχο. Κατάλαβες πώς? Όχι, δεν κατάλαβα. Στη Φράγκον κάτω. Δεν θυμάμαι. Του Ηρακλή παλέμαχος. Ήσουν εσύ? Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Εκτός γραμμής. Λοιπόν, Αργιανός από Νεάπολη. Εσύ είσαι Αργιανός από τη Νεάπολη. Με ξέρεις. Καλά, μη φωνάζεις πολύ, μη σ' ακούσουν. Ναι, γιατί με έχει νευριάσει. Ποιος ενευρίασε? Εσύ. Δεν ξέρω αν το κάνεις για να τσιμπήσω και να πάρω ή το εννοείς. Ποιο πράγμα, ρε φίλε? Αυτό που είπες με το Σταυρίδι. Δεν. Πες μου. Όρθιοι όταν... τα τρώγατε. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λέει λίγο. Αυτός, ναι. Άκουσε με λίγο. Όταν η διαιτησία σε σκίζει. Και δεν μπορείς να παίξεις την μπάλα που παίζεις και μπαίνουν τα γκολ που μπαίνουν. Φταίει άμυνα, φταίει άμυνα, μαζί σου εγώ. Πες μου, οι άλλοι πώς θα παίξουν μπάλα. Με τον Γενναίο τι έγινε? Με τον Καλόπουλο τι έγινε? Σου βάζω αυτά εδώ πέρα τα μάτς. Με τον Γεωργιάδη τι έγινε που έσπασε το πόδι του Καράμπελα? Εγώ στα είπα αυτά χρόνια. Το ξέρω. Τι σε έχω πει όμως, σε λέω πάλι ξανά. Εγώ στα έχω πει χρόνια. Μιλήσαμε. Εκτός γραμμής. Ναι, και σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ εκείνο το παιχνίδι φαίνεται ότι το κάλυψε από όλες τις πλευρές. Τι άλλο σου πω? Ακούσε με. Ναι. Εγώ σε βλέπω από το σκάν. Όταν οι άλλοι σε βλέπω, όταν εγώ σε βλέπα, οι άλλοι πετούσαν χαρταετό. Ναι, δεν διαφωνώ. Άλλο λέω, σε λέω εγώ. Ναι, μην. Κατάλαβα μην ότι ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι εκείνο το είχε καλυμμένο από 200 μεριές. Μην πατάς επιπτωμάτων τον Άρη, είπα. Εκτός γραμμής. Τι πτωμάτων? Και με αναγκάζει να σε πάρω τηλέφωνο γιατί με έχει νευριάσει. Νευρίασες. Και σε μιλάω φιλικά, εντάξει. Εντάξει, τι να ξέρεις, επειδή σε γουστάρω. Και στο λέω πάλι ξανά μανά, όταν εγώ σε έβλεπα, οι άλλοι πετούσαν χαρταετό. Ωραία. Πού ενίστασε, είπα εγώ ότι ο διαιτής ήταν καλός? Όχι, μη λες ότι τα γκολ τα φάγανε από την άμυνα πώς τα φάγανε. Τα φάγανε όρθιοι. Βρε, το ξέρω. Αλλά όταν δεν σε αφήνουν οι άλλοι να παίξει μπάλα, ρε σειρά, από το που λέει, πώς θα παίξει μπάλα? Δεν κατάλαβες, πάλι θα το πω. Εκείνο το ματς κατάλαβα. Ότι ο ΠΑΟΚ το είχε πιάσει από 200 μεριές. Τι θα σου με πω? Με τον Καλόπουλο, με τον Γενναίο, τι έγινε, για πες μου. Πάλι τα ίδια. Πες μου, τι έγινε με τον Καλόπουλο και με τον Γενναίο. Γύρισε και είπε ο Γενναίο στον Καλόπουλο, ενδοεπικοινωνία, συνάδελφοι, είναι πέναλτι. Όχι, βέβαια. Μη με λες όχι, το ξέρεις, σταμάτα σε λέω. Εγώ το ξέρω. Τι είπε ο Καλόπουλος, πέναλτι. Δεν είμαι εγώ, ο Γενναίος είπε στον Καλόπουλο.
που εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα διοικητικά του Άρη. Μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα με τα συνδεμικά, με τους συνδέσμους. Φίλε, θα σου πω κάτι. Εγώ κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ σας τρύπησε από 200 μεριές. Εγώ το ξέρω. Ότι είμαστε λίγοι εξω παραγωγικά. Εντάξει. Αλλά σε έχω πει πάλι ξανά. Και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να λέμε ο Σταυρίδης όταν τα τρώγαν τόρθι. Με το Σπάτα τι έγινε μέσα στο Χαριλάου. Δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ τη σέντρα. Ποιος έφταιγε. Ο ΠΑΟΚ έφταιγε ή ο Άρης. Πήγε ο Γκαρσία, ρε φίλε, και έβγαλε το Γιασέρ. Έβγαλε το Γιασέρ. Γι' αυτό τον κράζω τον Γκαρσία, μωρέ. Ο Παναθηναϊκός έφταιγε. Ναι, εντάξει. Παναθηναϊκός έφταιγε, φυσικά. Δεν έφταιγε ο Άρης που έγιναν αυτά που γίνανε. Γι' αυτό σε λέω. Μην. Είπα τίποτα ψέματα όμως. Όχι. Μην λε, ναι, όταν όμως γυρνάς και λες ότι τα φάγανε τα γκολ όρθιοι και όπως τα φάγανε, λες τα φάγανε γιατί δεν τους αφήσαν οι άλλοι να παίξουν μπάλα. Εντάξει. Εντάξει. Να ξέρεις ότι σε γουστάρω, αυτό να το ξέρεις. Και στα λέω φιλικά, λίγες φορές έχουμε βρεθεί, έχουμε μιλήσει over the record. Μη γάμισε το άστο, συγγνώμη κιόλας. Επόμενη γραμμή. Ραπ την πρώτη χρονιά του Σάντος, ο ΠΑΟΚ βγήκε ένατος. Σταμάτα να λες ότι θα έπεφτε. Αν έχανες από τον Άρη στην Τούμπα, έπεφτες. Καταρχήν θα γκρεμίζατε την Τούμπα. Δεν θα έπεφτες. Ο Σάντος δηλαδή πήρε βοήθεια από τον Καγκάτσι. Έλα. Έλα, εδώ είμαι. Έλα. Τι πω, μην τους εξάπτω τους Αριάννους, παιδί μου. Για εχθρό σε περνάνε. Όχι, εγώ δεν λέω την αλήθεια. Ε? Φυλάγανε μετά Σκοπιά οι παοξίδες στο σπίτι του Γεωργιάδη στο Πανόραμα, μην γίνει φασαρία. Το Γεωργιάδη που τους πούλησε και πήγε στον Ολυμπιακό. Σε μένα τα λες. Τους παοξίδες. Οι Αριανοί βρίζανε τους παίκτες, βρίζανε το Σταυρίδι. Οι άλλοι τα τρώγαν όρθιοι τσιμουδιά. Ωραία πράγματα. Αυτό το έκανε εντύπωση. Ορίστε. Συνεχίστε. Έλα. Ναι, πείτε μου. Εγώ. Ναι. Έλα, άκουσα ωραία ρε παιδί μου, έκανες ανάλυση, το είδα το παιχνίδι χθες. Α, μπράβο. Πολύ ωραία ανάλυση, ας αφήσουμε, να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Ό,τι γουστάρεις, πες και λεπτομέρειες και πες ό,τι θες. Γουστάρω, επειδή, ξέρεις και παλιά νόμιζα και σου είχα πει μια φορά, γενικά, ρε φίλε, τι έχεις με τον ΠΑΟΚ. Και μου απάντησες πολύ λογικά, μου λες δεν είναι η δουλειά μου. Και στην πορεία κατάλαβα δύο πράγματα. Για τον Ραπτόπουλο, ότι δεν, προσωπικά δεν σε γνώρισα ποτέ, αλλά ό,τι θέλει μπορεί να πει ο καθένας. Εγώ έλεγα πολλά. Είναι αλλά αυτό. Δύο πράγματα δεν μπορεί να σου αφισβητήσει κανείς και δεν σε γλύφω, αδερφέ. Ξέρεις από μπάλα, βλέπεις μπάλα, την έχεις παίξει και από μέσα. Ξέρεις πως είναι και μέσα από το κήπεδο. Και έχεις το θάρρος γνώμης. Αυτό που είναι να το πεις. Τελείως. Με αυτά. Πολύ ωραία το είδες το προσέγγισμα αυτών των κλαψάντων. Πώς του έκατσε τους άντρες και τραυματίστηκε και βγήκε. Όπω φίλε, εκείνη την ώρα λοιπόν... Να πούνε τελείως και να σε ακούσω το Κώστα. Ξέρεις τι είπα σε ένα φίλο μου που το έβλεπα. Ναι. Εάν δεν φάει ο Σάντος σε 45 λεπτά γκολ, με τον εύκολο, τον δύσκολο τρόπο, δεν ξέρω τι, θα το πάρει πριν τραυματιστεί ο κλαψιάς. Βρήκε τον τρόπο ο Σάντος με την έξοδο του Ρονάλντο και με δύο εσωτερικές αλλαγές και με μια τριβή. Ελευθέρωσε τον Νάνι. Έδωσε στο στόπερ τα δύο στόπερ. Κοίτα, τον Νάνι τον έπιανε ένας γιατί σαφόρ δεν μετράει. Σαν εξτρέμ όμως έρχεται από πίσω με ταχύτητα ή διασκελισμό, τρίπλα ωραία κτλ. Και έπεσε πάνω σε έναν σέντερφορ, τον Νέντερ, ο οποίος μπορεί να μην ξέρει μπάλα, αλλά ξέρει ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό που ξέρει ποδόσφαιρο? Θα παίξει με την πλάτη, θα την κρατήσει, θα τη δώσει, θα την πάρει, θα σταθεί σωστά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν έφτασε εκεί έξω από την περιοχή και έλειπε ο Καντέ, ο Έντερ τρίπλα δεν έχει. Διείσδυση δεν έχει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να σουτάρει. Και αυτό έκανε. Και αυτό έκανε. Σούταρε και η μπάλα πήγε εκεί κάτω. Είπε κάτι, κόστησε καμία παρένθεση. Ο τερματοφύλακας, ο Πορτογάλος, εκείνη την κεφαλιά, ειδικά με ανάποδο χέρι, επειδή τερματοφύλακας... Στο 10ο λεπτό έσωσε την ομάδα. Γιατί έχει σπάσει μέση με ανάποδο, την ξέρει τη θέση καλά. Ξέρεις τι προπόνηση... Φαίνεται ότι πήγαινε εκεί που δεν πιάνεται που λέμε. Ξέρεις τι προπόνηση θέλει για να το βγάλει αυτό. Εγώ ξέρω αδελφέ. Εγώ ξέρω και μιλάω. Τι έβγαλε ο άνθρωπος ρε φίλε. Πιο πολύ και από τα άλλα δύο και... Α, το άλλο του Σισόκο.
του Σισοκό. Είναι σουτ μακρινό. Εντάξει, είναι μακρινό, έχει χρόνο. Ελέγχει, έχει χρόνο. Είναι καθαρό πεδίο μπροστά του. Όπως και το άλλο, το τέτα τέτ του Ζηρού. Είναι, είναι καλή τοποθέτηση, ήρθε πάνω του, αλλά η κεφαλιά, φίλε, είναι μεγάλη απόκρουση. Η κεφαλιά είναι ο γκολ. Είναι μεγάλη απόκρουση. Γκολ. Δεν περίμενα να αντιδράσει, ρε παιδί μου, και το ρεφλέξ του ήταν. Ρεφλέξ. Ξέρετε, μου έλεγε Σιδηρόπουλος ο Γιώργος, αδερφέ. Ζει αυτός. Ο ταλέντο. Ζει ο Σιδηρόπουλος. Γιώργος Σιδηρόπουλος, ναι. Ζει. Δεκαετία του 70-76, όταν πήραμε το πρωτάθλημα, αυτός έπαιζε. Αυτός που έφαγε τον κόλ με τον Κουερίνο ήταν ο Σιδηρόπουλος. Ναι, έτσι. Του έλεγα τι διαφορά για το Σαργκάνι, λέγαμε τότε. Τι διαφορά έχει το ταλέντο και ο αυτός που τον έχουν φτιάξει. Μου λέει, άκουνε το ταλέντο, θα πάω εγώ και να τον έχουν κάνει τερματοφύλακα. Το ταλέντο θα αρχίσει να πέφτει κατευθείαν. Ο άλλος θα θέλει να ζεσταθεί, να κάνει, άσου να πέσει, ξέρεις εσύ το. Λοιπόν, για το παιχνίδι, συγγνώμη, σε ό,τι χρόνο έχω, παίζει εσύ. Πολύ ωραία, συμφώνησα. Στην τακτική, για μην πούμε Ρώμο, μην νομίζεις καταλαβαίνει και πολύ, βρε Κώστα. Αν μου πεις πού είναι τελειό ο Ρώμος, πού, τι σημείο αναφοράς έχει ή πού. Ποιος θα ξέρει για το 10, πού είναι το... Ή ο Ρώμος, πολλές φορές μου μετατρέπεται. Ο Ρώμος, 4-5. Ο ναι, Ρώμος έτσι. Δεν είναι στατικός, βέβαια μετατρέπεται. Έτσι, έτσι. Πολλές φορές σου λέω μετατρέπεται και η ροή μπορεί να μην περιμένει σαν... Είχε κοντά τις γραμμές ένα ακόμα ο Σάντος. Καταρχήν έκανε, παιχνίδι, αυτό το... καταρχήν έκανε και δύο αλλαγές στην τετράδα του. Έβαλε το Φόντε δίπλα στον Πέπε και πέταξε, και πέταξε το Βιερίνη από μπακ δεξί που έπαιζε κατά συνθήκη. Άκου τώρα. Τι διαφορά έχει ο Σάντος με τον προπονητή της Βόλσμπουργκ. Ο προπονητής της Βόλσμπουργκ βάζει το Βιερίνια δεξί μπακ στη Ρεβάν στη Μαδρίτη να φυλάει τον Ρονάλντο. Τέσσερις έντρες θα γίνουν από την αριστερή μεριά, θα πηδήξει ο Ρονάλντο με το Βιερίνια, θα βάλει δύο γκολ. Κάτω ο Βλάκας είσαι ρε. Το βάζει και ο Σάντος δεξί μπακ. Ένα μάτς, ενάμιση μάτς, τον πετάει έξω, βάζει το Σεντρίκ. Κλείνει δύο, δύο τρύπες. Φόντε Σεντρίκ παίζουν μαζί. Ο Πέπε είναι παιχταράς. Και φάγε το γήπεδο την πλευρά. Και ο Ρεγκέιρο, ωραίος μπακ επιθετικογενής, μου αρέσει. Τετράδα, πολύ καλή, τερματοφύλακας, πολύ καλός. Τι να πω, ρε φίλε, εγώ. Μετά το Ρονάλντο και ειδικά από το δεύτερο μέρος. Άκου τώρα μήνυμα. Άκου μήνυμα. Θα βγάλετε και το Ρονάλντο άμπαλο. Άκου τι κατάλαβε αυτό. Δεν ρε φίλε, το Ρονάλντο. Σε πούμε 150.000 ποδοσφαιριστάς από το 1950. Σε παρακαλώ, ποιος και να είσαι. Για μπάλα μιλάμε. Ένα στρόγγυλο 450 γραμμάρια περίπου. Πριν κλείσουμε και θα συμφωνήσουμε, ο Σιδηρόπουλος μας άφησε. Δεν είναι πια μαζί μας. Ο Γιώργος πέθανε. Έχει πεθάνει ο Γιώργος. Σωτήρ. Ναι. Άντε. Άντε το Γιώργο. Σωτήρ να μου ξέρει. Σιδηρόπουλος που έπαιζε στην ΑΕΚ τερματοφύλακας. Στην ΑΕΚ, ναι. Κώστας, όχι Γιώργος, Κώστας. Τα λέμε. Γιώργο Σιδηρόπουλος. Τα λέμε. Γιώργος. Τα λέμε. Πάμε, πέθανε ο Σιδηρόπουλος. Πέθυ, μιλάτε καμιά 70 χρονών, κάπου τόσο ήταν. Από ό,τι θυμάμαι κι εγώ, ναι. Μακάρι να ζει, αλλά νομίζω ότι πέθανε. Καλημέρα. Ελαράπ. Καλώς τον. Ο Αρχόντας είμαι. Τι κάνεις. Την παλεύω. Παλεύεις. Την παλεύεις. Ο άλλος ο Βλάκας δίπλα σου τι σου λέει να μου πεις, πες το γρήγορα να τελειώνουμε, λέγε. Δίπλα σου ο άλλος ψουσουσου που σου λέει δίπλα, τι είναι, λέγε. Άστο να πάει στο διάλογο, άστο, πάμε επόμενη γραμμή. Άστο να πάει στο διάλογο, επόμενη γραμμή. 3 Ιανουαρίου το 2016 πέθανε ο Σιδηρόπουλος. Γιώργος Σιδηρόπουλος, Γιώργος Σιδηρόπουλος, τερματοφύλακας της ΑΕΚ, έφυγε φέτος. Καλημέρα, οι γραμμές ελεύθερες. Πέθανε πρόσφατα, βέβαια. Όπα τη πιάτσα στα τερέκια. Τι έγινε, πού θα κάνετε προετοιμασία. Παίκτες πήρατε. Καλώς τον. Τι έγινε κύριε Αυτοπλέ. Βλέπω κι άλλη χολή. Χολή γιατί ρε φίλε. Αφήσατε το 1-200 τώρα που σας έκατσε βαρύ και βγάλατε ύκτερο και φωνάζατε και τα ασθενοφόρα του ΑΧΕΠΑ εκεί πέρα να σας πάρουν το αίμα, σας μετρήσουν την πίεση γιατί σας έπεσε ο αιματοκρίτης. Ο 12-8 έπαιρνε. Μετά το 1-200 τώρα άλλη χολή. Ο 4-6 ο μεγάλος δημοσιογράφος του καναλιού σας. Τι έκανε, τι είπε. Ραδιοφωνικού σας καναλιού. Τι είπε ο άνθρωπος. Άλλη χολή τώρα. Να... Δεν έχετε λεφτά να κάνετε μεταγραφές τώρα ξαφνικά. Έχετε λέει στενότητα. Ποιος, ο Άρης. Η κυρία Ειρήνη δεν έχει να δώσει. Πού τα βρίσκετε αυτά όλα και τα λέτε.
Πού τα βρίσκουνε. Δεν είπα. Μια χαρά είναι ο Άρης. Αυτός ο καινούριος ο δημοσιογράφος. Ποιος. Που δεν ξέρω τώρα αν έχει διακοπές ο Γιαλαμάς ή ο άλλος πώς το λένε κάνει διακοπές στο παλικάρι. Ένα καινούριο που έρχεται. Είπε λέει προχθές. Ο Χατζάκης είναι ο καινούριος. Υπάρχει, ναι, ότι υπάρχει λέει οικονομική στενότητα στον Άρη. Αυτός πού τα βρήκε αυτά τα. Είναι ανοιχτά τα πράγματα δηλαδή. Γιατί... να ρωτήσουμε τον δημοσιογράφο σας μπορείτε να τους βγάλετε. Γιατί δεν ρωτάς τον Τάτο εσύ να σου πει. Θα σου έχω πει 100.000 φορές γιατί δεν τους γιατί δεν ρωτάς τον Τάτο αν υπάρχει. Εσύ γιατί δεν ρωτάς τον Τάτο. Ποιο Τάτο τώρα, ποιο τον Τάτο τώρα. Γιατί δεν βγάζετε όλους αυτούς εδώ κανελάκιδες και πώς τον Χατζάκιδες και τα λοιπά σε μια αντιπαράθεση να μας πούνε πού, από πού γνωρίζουν ότι έχει οικονομική στενότητα γιατί γνωρίζανε αυτοί μέχρι προχθές ότι ο κ. Χαρυπίδης δεν θα έβαζε και ένα 200, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Ρώτα το, ρώτα τον. Αν δεν τόσο καιρό στην εκπομπή σας, μη μου αλλάζεις εμένα συζήτηση. Να μου απαντάς αυτά που σου λέω. Ρώτα τον Τάτο, εγώ δεν ξέρω. Ρώτα τον Τάτο. Άκου τώρα λίγο. Εγώ τι σου λέω, στο λέω περιστατωμένα. Εγώ σου λέω τι λέω Τάτος. Μόνος που σου είναι είπα, ένα κάτσι το παιδί και λέει δεν μου δίνουν τα περσινά. Μόνος, ναι, που σου είπα, ναι, ότι και το παραδέχτηκες. Ότι. Προς τιμήν σου. Ήμουν ο μόνος που σου, με ρωτούσε συνέχεια και σε έλεγα ότι 23 του μηνός το μεσημέρι τα λεφτά θα είναι στην τράπεζα. Ναι, ήσουν ο μόνος. Ναι. Και κοντεύατε να πνιγείτε. Όχι. Κοντεύατε να καταρχείτε, ναι, το σάλιο σας. Ποιοι κοντεύανε. Τώρα ξέρεις ποιοι κοντεύαν να καταρχείτε το σάλιο σου. Ναι, τώρα ας πούμε τι λένε ότι. Κάτσε ρε πουλάκι, τώρα λένε ότι έχει οικονομική στενότητα ο Άρης, ενώ έχει ευμάρεια. Ναι, τα λένε ποιοι, ο κύριος Χατζάκης και ο κύριος Κανελάκης. Δηλαδή αφήσαμε τον ένα παπά για τον Άρη τώρα και πιάσαμε τον άλλο παπά. Δηλαδή είναι εντάξει. Πρώτα δεν ξέρανε αν θα πει τον 200. Πρώτα δεν ξέραμε ποιος θα πληρώσει. Είναι σε μια κατάσταση ντεμή ο Άρης. Μήπως η πενταμελής επιτροπή πρέπει να επιληθεί του θέματος. Να δούμε ποιος θα βάλει τα λεφτά. Θα μπουν τα λεφτά. Μήπως περάσει ο χρόνος. Μήπως δεν έχουμε χρόνο. Πήγανε τα λεφτά 23 το μεσημέρι. Μούγκα. Του πεκεί ψιλοκομμένο. Ούτε στο παλάτι τον κόβουν έτσι το ψιλοκομμένο τον πατσά. Τουρλουμπούκι. Το αφήνετε τώρα. Περνάει καμιά εβδομάδα. Δεν έχει κλείσει ακόμα ο Άρης μεταγραφές. Δεν έχει επισημοποιήσει αν θα πάει Ολλανδίες, Γαλλίες, εσείς θέλετε να πάει στο εξωτερικό. Όχι, δεν ξέρουμε να πάμε στο εξωτερικό. Ο κ. Αναστόπουλος είπε να πάει στο Καρπενίτσι. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα δηλαδή τώρα. Δεν είμαστε Μπρουκλίδες. Δεν έχουμε τόσα πολλά εκατομμύρια για να την πάμε στο Μάσο. Γιατί ποιος... πάμε στο Καρπενίτσι. Ποιος διαμαρτυρήθηκε. Ναι. Λοιπόν ξαφνικά τώρα, βγάζετε καινούργιο φιντάνι στο ραδιοφωνικό σας μέγαρο εκεί, 2-3 συγκεκριμένοι. Οι οποίοι ευαγγελίζουν ότι είναι και αριανοί, έτσι. Δηλαδή εκείνο είναι που σε λένε να το πει ο Γρηγοριάδης που είναι παοξής. Να το πει το παλικάρι που κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή. Να πω, αντε με συγχωρείτε για τη λέξη, πάει στο διάλογο, το λέει και για να δημιουργήσει θέμα. Οι ευαγγελιζόμενοι, υποτιθέμενοι αριανοί του ραδιοτηλεοπτικού σας μεγάρου και ραδιοφωνικού σας μεγάρου να λένε τέτοια πράγματα. Οπότε εσύ λες... ξαφνικά ο νέος δημοσιογράφος βρήκε στενότητα. Δεν μου λέτε, σας το έχω ξαναπεί. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ που δεν το ξέρω. Εγώ το ρεπορτάζ... Είχατε άπλα στις πληροφορίες και τώρα δεν έχετε άπλα στις πληροφορίες και έχετε στενότητα στις πληροφορίες. Όπως σας κάνει και ο ΠΑΟΚ τώρα που τη γύρισε την τρίπλα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ μαζί τους είμαι σε αυτό το κομμάτι, το επικοινωνιακό. Λοιπόν, τώρα που δεν έχετε την δημοσιογραφική πληροφορία, αρχίζουμε και διαραίουμε πάλι, δεν μπορούν να πάρουν εκείνον, χάσανε τον Μπεν. Τον πήρε ο Πανιώνιος και τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή, επειδή χάσαμε τον Μπεν, σημαίνει ότι θα πεθάνουμε, ότι δεν θα ανέβουμε κατηγορία επειδή χάσαμε τον Μπεν. Εγώ για να σου είπε δώσω... Είπε ο Τάτος ότι τι είπε ο Τάτος, δηλαδή ο Τάτος θέλει να μείνει και ο Αναστόπουλος μπορεί να μην θέλει να τον κρατήσει. Ναι ρε παιδί μου λέει... Ο Αναστόπουλος ποιους ποδοσφαιριστές θα διώξει και ποιους όχι. Έχετε ενημερωθεί δηλαδή. Δεν είναι απόφαση του προπονητή να βγάλει μια λίστα και να πει ότι εγώ θέλω αυτούς. Και αυτούς δεν τους θέλω. Ξέρουμε ρε φίλε ποιους δεν θέλω να στο πω. Τον άλλον το στέλνατε εκεί, τον άλλον τον κάνανε, τον άλλον τον ράνανε, αρχίσατε πάλι, βρήκατε πάλι κάτι, μου σου του μανταλάκια, σου σου του ξέρω εγώ, τσακ πάλι να κάνετε θέμα με τον Άρη. Δεν σας βγαίνει η ιστορία. Να κοιτάξουν αυτοί οι ευαγγελιζόμενοι δημοσιογράφοι που ευαγγελίζονται για τον Άρη και γράφουν σε οπισθοσέλιδα ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά και ο καινούργιος ο μικρός που γράφει μέσα, δεν ξέρω τι είναι αυτός ηλικιακά. Να κοιτάξουν πρώτα να δουν καλά τα γεγονότα και μετά, γιατί φάγανε τη μία σφαλιάρα με τον Αδιακόσα, τώρα θα φάνε και τις υπόλοιπες όταν θα φέρουν μεταγραφές. Και θα φάνε και τις σφαλιάρες να δούμε ποιους κρατήσαμε και ποιους δεν κρατήσαμε. Τότε να δω τι θα μου λέτε. Γιατί ρεπορτάζ δεν βλέπω να κάνουν οι ευαγγελιζόμενοι νέοι
μεταγραφόμενη γραφεία τύπου σαν Απόλλωνα Καλαμαριάς, ότι ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, που παράδειγμα, ακόμα δεν έχει κάνει μεταγραφές με τον κύριο Καλαϊτζίδη, αλλά γκρεμίζει χορτοτάπητες και γκρεμίζει κήπεδα και αποδυτήρια. Ο Βιτάλ Σασούν Γκο σε γκο. Εκεί δεν λέμε τίποτα. Του Πεκίν ψιλοκομμένο. Βρήκαμε τον Άρη τώρα το πρόβλημα πάλι. Εσύ πιστεύεις ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εγώ δεν τον παρακολουθώ. Και δεν πιστεύω ότι είναι διαφορετικά. Να μάθω, γιατί λες, τι λένε αυτοί, εσύ, εγώ θέλω να μου πεις. Σας απάντησα μία φορά με το θέμα του 1.200 και πέσα το λίγο έξω και εγώ ήμουν μέσα 100%. Σας είπα το συνολικό ύψος του μπάτζετ αγγίξει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και εσείς μου λέτε τώρα, όχι εσύ, καταλαβαίνεις πώς το μεταφέρω. Ναι, ναι, μου καταλαβαίνω. Και εσύ είσαι φυσικά, και εσύ είσαι φυσικά μες στο παιχνίδι, αλλά εσύ είσαι πονηρός, το κάνεις από άλλη μεριά. Έτσι. Και γι' αυτό και οικονομάστε λεφτά που οικονομάζει, γιατί είναι μακιά σου. Είσαι έξυπνος. Λοιπόν, όπως και με τον Τζόρνταν έκανες μια ξυπνάδα και είπες κάποια πράγματα, γιατί αλλιώς σου τα μετέφερε και αλλιώς τα είπες. Άλλο καπέλο αυτό, εγώ βρέθηκα με τον Τζόρνταν, το λύσαμε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Mm. Λοιπόν, επειδή έκανε γελάς, ξέρω τι είσαι. Εγώ τι είναι η φίτσα, είσαι εσύ, ξέρω. Εσύ από μένα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Τι τα κάνει καλό αυτά. Λοιπόν, τώρα οι ευαγγελιζόμενοι Αριανοί βρήκαν άλλο τρόπο τώρα για να δημιουργήσουν θέμα. Δεν θα τους βγει. Ούτε αυτό. Ο Άρης θα πάει τρένο κανονικά και θα ανέβει στην κατηγορία που πρέπει. Τώρα αν ο Σταυρίδης εσένα σε είπε και ποιοι πιάστηκαν, ένα πράγμα δεν μας είπες όμως για το γεγονός αυτό. Κι εγώ με την καλή μου την καρδιά πήγα να μάθω. Ναι, τι. Όχι, όχι, ένα πράγμα δεν μας είπες. Mm. Ποιοι ήταν διοίκηση σε εκείνο το παιχνίδι, δεν μας είπες. Του Άρη διοίκηση. Ναι, βέβαια, εννοείται. Φαίνεται ότι ήταν ο κύριος Λάμπρος. Και είπατε ότι ο ΠΑΟΚ το πιάσε από όλες τις μεριές. Από όλες. Καταλάβατε γιατί έφτασε 336.840,842 το χρέος της ΠΑΕΑΡΙΣ. Καληνύχτα σας κύριε Λαμπροπέδη. Τι. Απα. Έλα λέει, καλημέρα, ναι. Ναι. Καλώς τον. Τι κάνεις λέει μου. Πάντως με τον Λάμπρο δεν ξεμπερδέψατε ακόμα. Ξέχασα να σου πω, έκλεισες το τηλέφωνο. Γιατί θα έχει προσβάλει κάποια πράγματα ή στο δικαστήριο και κάποια ρίσια 2600 από 600, κάτι τέτοια ποσά διαβάζω, μαθαίνω. Δεν καθαρίσατε με το Λάμπρο ακόμα. Το αλάνι. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Έλα, με ακούς τώρα. Ναι, ναι, τώρα ακούω καθαρά, καλημέρα. Ωραία. Καταρχήν έτσι λίγο για το Γιώργο θέλω να πω έτσι δύο πραγματάκια γρήγορα, δεν θέλω να απασχολήσω και πολύ. Να πεις ό,τι θες φίλε. Θα παραδεχτώ στον εαυτό μου κυρίως ότι η Πορτογαλία πέρασε χαμηλά στο ραντάρ μου, η αλήθεια είναι. Γουστάρω πολύ που το πήρε ο Σάντος, έτσι το ευχαριστήθηκα. Για ποιο λόγο? Για αρκετούς μικρολόγους, όχι ότι έχω κάποια... Όχι, 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 θέλω να μάθω γιατί πραγματικά το έζησα το φιλοπορτογαλικό σε όλες τις γειτονιές, τους λόγους να ακούσω, στο 90-90-90, τι χαρήκατε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε καλά για να το πάρει η Πορτογαλία? Του Σάντος πιο πολύ. Τι, το ότι τον Πορτογάλο το θεωρείς πιο Έλληνα γιατί μαυροφέρνει, γυφτοφέρνει, ξέρω εγώ. Είναι λίγο μια... Να ακούσω, να ακούσω. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν ψιλοαδιάφορος για την Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια, αλλά τη στιγμή που φτάσαμε μέχρι και έτσι ήθελα να με βάλω κάπου σε ένα συναισθηματικό στρατόπεδο. Οπότε έκλεισα προς τους Πορτογάλους έτσι για μικρολόγους. Ένας λόγος είναι αυτό που είπες, ότι σαν επαγγελματίας ο Σάντος στην Ελλάδα έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Έβγαλε τίμιο το ψωμί του. Ναι. Οπότε και στην Εθνική έχει λειτουργήσει ακριβώς με αντίστοιχο τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Ναι. Λειτουργεί με αυτό το σκεπτικό. Ναι. Λοιπόν, κατάφερε και έχει βγάλει μία ολόκληρη διοργάνωση. Φίλε, καταρχήν, εγώ είμαι ρεάλ, έτσι. Είμαι ρεάλ, είμαι με τον Κριστιανό. Ναι. Όμως, έχει καταφέρει να βγάλει μία ολόκληρη διοργάνωση προσπαθώντας να βολέψει σε κάθε παιχνίδι αυτόν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένα παίχτη που δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε, έτσι. Δηλαδή, τον έσαιρνε, παιδί μου, ο Σάντος. Ναι, τον δηλαδή, έσαιρνε. Έπαιζε ουσιαστικά για μένα, έπαιζε με μείον ένα παίχτη σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Αν εξαιρέσω εκείνο το 3-3 που έκανε, ξέρω εγώ. Και το οποίο 3-3 ήταν και λίγο περίεργο, ναι. Ναι, εγώ δεν γουστάρω τέτοια πράγματα, άσχετα αν είμαι ρεάλ. Έχει καταφέρει να τον συνδυάσει. Ουσιαστικά παίζει με ένα παίχτη λιγότερο. Έτσι. Παίζει με παίχτες που σε σχέση με άλλες ομάδες, μάλλον σε σχέση με άλλες εθνικές, υστερούσε. Παρόλα αυτά κατάφερε, δηλαδή σε σχέση με τη Γαλλία, υστερούσε αριθμητικά ποιοτικά. Έχει περισσότερους ποιοτικούς παίχτες η Γαλλία από ότι η Πορτογαλία και μάλιστα προσφέρανε κιόλας. Δηλαδή κάνανε δουλειά μες στο γήπεδο.
Εγώ το παιχνίδι δεν το είδα, το άκουσα από το ραδιόφωνο και αν έβλεπε το παιχνίδι. Αν έβλεπε το παιχνίδι. Λίγο, ναι. Οπότε οπτικά δεν μπορώ να είμαι το ίδιο ενημερωμένο όπω εσύ δεν το είδα. Το άκουσα και είδα κάποιε φάσει τέτοιο. Αυτό που κράτησα, από τον Σάντο είναι το εξή. Άμα κάνω λάθο, με διορθώνει. Ότι πρώτον κατάφερε και στο παιχνίδι απέναντι σχολέ, παύλα, στρατηγική. Κέρδισε και το σήκωσε στρατηγική, γιατί είδαμε και σχολές έτσι ποδοσφαιρικές εδώ πέρα μέσα. Είδα ότι κέρδισε η στρατηγική, μια στρατηγική από τη δική του οπτική πλευρά, όπως την καταλαβαίνει αυτός. Και θέλω, δεν ξέρω ρε φίλε, εμένα, εγώ γουστάρω πολύ που έσφιξε τους παίχτες, έκλεισε γραμμές, έτσι. Πάντα σου λέω ότι το παιχνίδι το άκουγα, δεν το έβλεπα. Και του βγήκε. Και πήρε μια δικαίωση η οποία ήταν αποτέλεσμα πολλής δουλειάς και μιας διορατικότητας, όχι τρελής. Εγώ ρε φίλε αναγνωρίζω στον Σάντος ότι έπαιξε τη Γαλλία, γύρισε τη δύναμή της εις βάρος της. Εγώ αυτό αναγνωρίζω. Αυτό το pressing. Αυτό το πάμε να τους πάρουμε κάνοντας επίδειξη δύναμης. Δηλαδή να μπούμε και να τους φάμε, να τους κλείσουμε στα καρέ, να κάνουμε ένα run με τον Ατάλο. Κατάφερε και γύρισε αυτό εδώ πέρα που θεωρούσαν ο Ντεσάν και όλοι αυτοί ότι ήταν το ατού τους. Όλη η γη έβλεπε μια ομάδα η οποία ήταν θέμα χρόνου να φάει γκολ. Αυτό. Και κατάορθωσε να γυρίσει. Και, και στην παράταση να βγει και να φρεσκάρει την ομάδα του και να πάρει και πόντους στο κέντρο. Με άλλα λόγια, ήταν σαν τον πυγμάχο ο οποίος έτρωγε ξύλο. Και εκεί που λες ότι είναι έτοιμος να πέσει, να τελειώσει, ισορροπεί ο πυγμάχος τα χτυπήματα. Άρα, και στο τέλος ρίχνει με νοκάουτ τον αντίπαλο. Αυτό έκανε ο Σάντος, έτσι αυτό για να το πούμε. Ποδοσφαιρική τακτική και ποδοσφαιρική ευθεία και είναι κάτι το οποίο δεν το προσεγγίζουν πολύ. Ο Σάντος, αν θέλεις και λίγο ανορθόδοξα, πολύ έλαφρος, βάσει πάντα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πώς κινείται και όλα αυτά, κατάφερε και έκανε κάτι πολύ υπέροχο. Επίσης, εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έκανε η Γαλλία και που έκανε το ίδιο ακριβώς λάθος η Ατλέτικο με τη Ρεάλ στον τελικό, που τους ανέβαζε όλους ψηλά. Η Ρεάλ, αν μη τι άλλο για μένα, όπως το σήκωσε, γιατί δεν έπεσε στην ίδια παγίδα με Μπάγκεν και Μπάρτσα, δεν αμυνότανε ψηλά, αμυνότανε βαθιά, οπότε οι αντεπιθέσεις ακυρωνόντουσαν, της Ατλέτικο δεν δούλεψε το σύστημα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα πλήρωσε και για μένα η Γαλλία. Τους ανέβασε όλους πάνω, έτσι, τους έκαψε στο pressing εκεί πέρα, ο άλλος εκεί πέρα, κάντε pressing. Τους έκαψε στο pressing 10 Ιουλίου, αφήνοντας τον κόφτη του τον καλό έξω. Και την πλήρωσε γιατί πίστεψε ότι, όπως όλοι πιστέψαμε, ότι δεν θα αντέξει η Πορτογαλία. Αντίθετα, η Πορτογαλία στην παράταση, βιολογικά, ήταν πολύ καλύτερη. Τα λέμε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε χαρά. Ήταν πολύ καλύτερη. Φαλακρέο ρεπόρτερ Άρη ξέχασε να γράψει ότι ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης γύρισε 120.000 πίσω στον Καρυπίδη από τα 1,2 που έβαλε. Οπότε, λοιπόν, άκου φίλε. Τι θα γίνει με τον Καρυπίδη, με τον Άρη, με τον Τάτο, με τους Ισπανούς, με τον Αναστόπουλο, θα φανεί τις επόμενες 10 μέρες. Κάντε λίγο υπομονή. Ναι, είναι δηλαδή τέλη Ιουλίου θα ξέρουμε τα πάντα. Θα δούμε τι θα γίνει με το Σκόρδα, θα δούμε τι θα γίνει με την Επιτροπή, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, εσείς τι κάνετε στο Μέγαρο και τι θα φανεί αυτό. Λίγες θα είναι οι μέρες, δεν είναι μακροχρόνιο το όλο θέμα. Ραπτόπουλε, δεν μου σηκώνεται από τις πολλές μπύρες. Οι γκόμενες γκρινιάζουν. Πάνε ψόφαρε, φίλε, καλύτερα. Λοιπόν, καλύτερη ατάκα κόκκινου, θυμπάθαμε. Καλύτερη ατάκα ρεπτό. Με βάρεσε με το κράνος. Πες στον κόσμο πώς βγήκε αυτή η ατάκα. Ένας φίλος μου, ο μπαμπάς του πλακώθηκε στο ξύλο με έναν για το πάρκινγκ. Εκεί εδώ στην Άνω Τούμπα. Και για να δικαιολογήσει ότι τις έφαγε ο μπαμπάς του φίλου μου, ήταν του χεριού μου, αλλά με βάρεσε με το κράνος. Με βάρεσε με το κράνος. Και αυτό το με βάρεσε με το κράνος έχει μείνει ως ιστορικό, ας πούμε, με βάρεσε με το κράνος. Καλημέρα! Με βάρεσε με το κράνος, ναι, με βάρεσε, ναι. Καλημέρα. Με βάρεσε με το κράνος. Καλημέρα, την πιο πολύ, κύριε, αυτό που λέω. Ρε βρωμόσκυλο, μου στέλνεις μηνύματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Μου εξηγείς τι μου στείλες. Πρώτα, θα σου εξηγήσω. Θυμπάθαμε. Το μεσημέρι ήρθε το παλικάρι που είναι σερβιτόρο στο καζίνο και σε είπα, πες του ότι και ο Ότο Ρεχάγκελ, ναι, το επάγγελμά του ήταν ελαιοχρωματιστής. Έτσι. Όλοι έχουν ένα γύριο επάγγελμα. Έτσι. Εντάξει, ο ελαιοχρωματιστής από τη Ρινανία Βεσταλία πήρε γύρω με την Ελλάδα. Ωραία. Και έκανε μεγάλη ομάδα και δύο φορές πρωταθλήτρια, κυπελούχο, δεύτερο πρωταθλήτρια, μία ομάδα από τον Βορρά. Έτσι. Έτσι.
Το δεύτερο είναι, αν θα ρωτήσεις το φίλο σου, τον Γιώργο το Φυρό, που θα τον βρεις κάποια στιγμή, πες του ήταν ο Μπούλης ο Σεκερλής στον Εύωσμο και πουλούσε γλυκά το χειμώνα έξω από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και το καλοκαίρι είχε ένα ποδήλατο, ξέρεις, εκείνο εκεί με τα παγωτά και φώναζε ο Μπούλης ο Σεκερλής. Φράγκο, φρίγκο, πύραυλος γιο. Και μη στις γλάστρες να ποτίζεται και το Μαϊντανό. Ορίστε. Τι καταλαβαίνεις εσύ για το Μαϊντανό? Πού να ξέρω εγώ, να Μαϊντανούς αγοράζω εγώ. Δεν ξέρω. Πόσους Μαϊντανούς μπορεί να έχει αυτή η πόλη? Ξέρω, πολλούς. Και πώς λεγόταν, ρε φίλε, ο Μαϊντανός στην αρχαία Ελλάδα? Πώς? Πετροσέλινο, βρε. Πετροσέλινο. Ναι. Και καλά. Άντε, ξεκινάς την εκπομπή. Θέλω να μου πεις, ο Μπαλάφας πόσα γκολ έχει βάλει στην καριέρα του? Πιο πολλά από τον Γκαρσία. Δηλαδή πόσα, 8? Πάνω από 10. Πάνω από 10. Και δηλαδή σε εκείνο το μάτς τον είπε στο Σταυρίδη, πώς έκανε το 1-0 ο Μπαλάφας απέναντι στο Χαλκιά? Και τι θες να πεις, ότι δεν έστρεβε ο Γκουντής? Δεν ξέρω. Δηλαδή το δεύτερο που έβαλε ο Λάζαρος, που τον αποκαλούσαν στη Θεσσαλονίκη οικοδόμο, έτσι. Το οικοδόμο, ναι. Ναι, δηλαδή έκανε το 2-0 στον Παστέλωσε, δηλαδή στον άλλονα που έφαγε 6 από τον Λουκαντώνη. Δηλαδή τι υπονοείς, ρε Κωστάκη μου, και τα έχουν οι Αριανοί με την πάρτη σου? 7 γκολ έβαλε ο Μπαλάφας στη ζωή του. Δηλαδή ένα έβαλε εκείνη τη βραδιά, εκείνο το απόγευμα. Ναι, δηλαδή δεν ήταν ωραίο γκολάκι, το πλασαδάκι δεν ήταν ωραίο? Δηλαδή τι πάει να πει, δεν έστριψε ο Καράμπελας ή δεν έστριψε ο Γιάρο ή ο άλλος ο Παπαδόπουλος με τον Νάτσο, πώς το λέγανε? Εγώ ονόματα δεν λέω. Ο γαμπρό της πόλης. Όταν μείνετε μια ομάδα, μείνετε με όλα τα... Άνα μπράβο, ναι. Δηλαδή γιατί αφήνεις κάτι να αιωρείτε? Τα παιδιά παίξανε και δεν βγήκε το σύστημα εκείνη την ημέρα. Λες, όλοι εσείς θα... τους είπε ο προπονητής. Ναι. Όταν θα επιτίθονται οι αντίπολοι θα κάνετε το σταυρό σας. Δηλαδή, γκολ αυτοί, σέντρα εμείς. Έτσι. Πώς έτσι. Και παίρνει και... Μ' άρεσε ο Κώστας, το παλιγάρι, πρέπει να έκανε τηλέφωνο με σύνδεση. Γιατί κάποτε έπαιρνε τηλέφωνο, το τελειώναν οι κάρτες, το κοβόταν η γραμμή. Παλιά. Τώρα έκανε με σύνδεση. Παλιά. Ναι. Παλιά. Ναι. Δηλαδή... Ρε φίλε, κάτσε συγγνώμη, σε ακούει και ο θείος ο Νίκος τώρα εκεί στην αναπαύση στο Κορδελιό. Μη λέτε για ρόμπους αυτή την ώρα. θα αρχίσει να αναρωτιέται ο θείος ο Νίκος τι είναι ο ρόμπος. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή πείτε για κανένα τρίγωνο πανοράματος. Πείτε για πέντε, για πώς λέγανε παλιά, 10 κόρνερ ένα πέναλτι ή 3 κόρνερ ένα πέναλτι. Δύο κρίκη και ένα τάλιμο. Δεν πείτε. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Και δεν μου λέτε. Είστε αχάριστος, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί είστε αχάριστος και μπορώ να σας δηλωρίσω. Το έδεσε το παιχνίδι. Αν αναφέρατε τίποτα, βρε, για το γιο του κυρίου Σάβα. Αυτό το εξαίσιο αγόρι με το αεράτο μπουκλέ μαλλί. Έλα. Με τι, με το θεϊκό αλαβάστρο καλογυμνασμένο κορμί. Ποιος ήταν στην απονομή? Ποιος έδινε τα μετάλλια, κύριε Ραπτόπουλε? Δηλαδή υπήρχε έντονο το ελληνικό στοιχείο από τη μια πλευρά, από την Πορτογαλία, με Σάντος. Ναι. Και υπήρχε και έντονο το ελληνικό στοιχείο στη θύρα των επισήμων. Και δίκες, Βέβαια. Και δεν το αναφέρεται, δηλαδή, τόσο αχαριστία σε αυτή την πόλη. Ρε τον άσχημο τον άντρα, πήγε να τον φιλήσει κιόλας στο Σάντος. Ρε, γιατί δεν είναι, τι θέλετε να πείτε, ότι ο γιος του εργοδότη μου δεν είναι ωραίο παιδί? Δεν σας αρέσει δηλαδή έτσι όπως είναι? Ρε την κανάλια. Λούσια χέτη. Και πραγματικά τα μεντήσεις δεν έτσι υπάρχουν ακόμα αυτά. Φύγε ρε, φύγε. Φύγε ρε. Και λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, 531. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Τι είναι ρε φίλε? Ωραία τα λέει σήμερα για τον Κριστιανό πάντως. Σ' αρέσει, Ναι, το Κριστιανό σε όλο το τουρμουά σερνόταν να βγουν. Μαγιά του Σάντος που το πήρε χωρίς τον Κριστιανό. Αυτό είναι σίγουρα. Με αυτόν δεν θα πληρωνόμασταν καν. Γιατί πληρώθηκες? Ναι. Δηλαδή τι πληρώθηκες? Πήραμε. Κατάκτηση. Πώς, κατάκτηση? Απ' την αρχή το έβαλες? Κουλιανό ακούμε, βρε. Όχι Γρηγορικό κοινό. Α, το έδωσε και ο Κόκκινος, λέει, έτσι ισχυρίζει το ίδιο.
Άσε τι λέει αυτός, αυτός μετά όταν αρχίνησαν τα νοκάουτ να πούμε να παίζουν τότε έλεγε. Κουλιανός πότε το έδωσε πλάκα-πλάκα? Πριν, ξεκινήσουν καν. Πόσες μονάδες πληρώνε? 15. Μου φαίνεται 35. Όχι, 15 εγώ το έπαιξα. 15 μου έδινε. 15 για κατάκτηση? Ναι. Πότε το έπαιξες? Μόλις έγινε πότε αγωνιστική. Δηλαδή ούτε μήνα. Ναι. 10 ευρώ, 150 ευρώ. Τα πήρες? Ναι. Ωραίος. Οκ, okay, boy, καλοφάγοντα. Κληρώνει ο Κουλιάνος, δε, τώρα. Όχι σαν τον άλλον. Εσένα τι σε νοιάζει? Το στο Μετρόπολης, δεν είναι... Εντάξει, ή το ένας ή το άλλος, εσένα τι σε νοιάζει? Θυμάμαι από... εκείνη τη φορά τότε που νίκησε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καρεσκάκι. Ναι. Και το είχε μια εβδομάδα να πούμε εκπομπή κάνατε για... με τον κόκκινο να χαίρεται για τη νίκη του ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση ότι δεν το συμπαθείς πολύ τον κόκκινο. Καλά. Ποιος το συμπάθει, γι' αυτό όλη το βράδυ ακούω. Ο λόγος ποιος είναι ρε φίλε, για ποιο λόγο? Ιδεολογικά και δηλαδή. Πώς. Και μας κόβει και μας κάνει, τι είναι αυτό. ΑΕΠ άμα πούμε ΑΕΠ Ηρακλής, τελείως. Έφυγες από το ραδιόφωνο. Γιατί ΑΕΠ δεν άμα... είναι. ΑΕΠ είναι, αυτός δεν το καταλαβαίνει. Άμα του δώσεις κάτι να τον πεις αντίθετο από αυτό που θέλει αυτός, τελείως, πάλι σε κόβει. Δηλαδή για επικοινωνιακούς λόγους γίνεται αυτό δηλαδή? Για επικοινωνιακούς λόγους. Ενώ το βράδυ είναι πιο ωραία η εκπομπή. Δηλαδή αν ήταν πιο γλυκής μαζί σας θα ήταν καλύτερος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν είναι γλυκής. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τον αγρίεψε το Άγιον Όρος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ακούμε το βράδυ. Τον αγρίεψε. Και τον Τζόρνταν ακόμα καλύτερα ήταν. Ωραίος. Ωραίος. Καλοφάγοντα. Okay. Γεια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα. Έκλεισες το... Άμπραβο, πάμε. Πάμε. Ωραίος. Τι λέει? Την παλεύουμε, εντάξει. Δεν έχει κάψανες τώρα, εντάξει. Κωστάκη. Ναι. Για πες μου λίγο, στην Ελλάδα, πιο βρώμικο συνάφι ποιο είναι? Πιο βρώμικο συνάφι δεν είναι κάτι το οποίο να μην είναι βρώμικο. Όλα τα συνάφια... Πιο βρώμικο συνάφι ποιο είναι? Κοίταξε. Εγώ τώρα λέω παραδείγματος χάρη, για μένα είναι η πολιτική. Α. Κοίταξε, το βρώμικο, το πιο βρώμικο συνάφι, γενικά όλα τα συνάφια είναι βρώμικα. Το πιο βρώμικο συνάφι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί με περισσότερα χρήματα. Δηλαδή αυτό που κινεί τα περισσότερα χρήματα. Αυτό πιστεύω εγώ. Το επόμενο δηλαδή, ποιο είναι? Εγώ θεωρώ ότι όλα τα συνάφια είναι βρώμικα. Το επόμενο ποιο είναι? Μετά τους πολιτικούς? Ναι. Κοίταξε, είναι οι γιατροί, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι οι δικηγόροι, είναι οι δικαστές. Είναι δεύτερη που είπες. Έχει όλα τα συνάφια βρώμικα. Εγώ άκουσε φίλε να σε πω κάτι. Εδώ και έχει χρόνια, δηλαδή βρωμιά, τι να κάνουμε. Εδώ και χρόνια. Ναι. Γι' αυτό έχω σταματήσει να παίρνω και εφημερίδες, ούτε με ενδιαφέρουν τα νέα στις τηλεοράσεις. Ναι. Επειδή άγονται και φέρονται. Είσαι απογοητευμένος δηλαδή. Είναι δημοσιογράφοι. Όχι απογοητευμένος δεν είμαι, αειδιασμένος. Είσαι αειδιασμένος. Ναι. Αυτό που νιώθεις δηλαδή είναι αηδία. Ναι. Αυτό που είπε ο... Ποιος? Πώς το λένε, τον Πετρουλάκη, που παίρνει τηλέφωνο. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος έχει δίκιο, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Δηλαδή, τι να πιστέψω τώρα από το δικό σας το συγκρότημα να πούμε, όταν βγαίνουν στον Άρη όλα λάθος, ό,τι λένε. Ναι. Τι λάθος δηλαδή? Ό,τι και να πούνε, το αντίθετο γίνεται. Δηλαδή. Βλέπει μια αιμονή για να πάει στραβά για να δικαιωθούν. Είδες τι είπαμε εμείς. Ναι, αλλά όταν πέφτετε έξω, δεν λέτε συγγνώμη, πέσαμε έξω σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Αυτό που διακρίνεις είναι ότι στο δικό μας το συγκρότημα βλέπουν αρνητικά τον Άρη, ενώ στα άλλα. Ναι. Πρόσεξε. Όχι τώρα. Ακόμα και όταν έκανε η Super 3 εκπομπή στον Άρη. Από τότε. Εδώ δεν έκανε. Ναι. Που έκανε στο Μετρόπολη, συγγνώμη. Ναι. Δεν έκανε εδώ. Από τότε θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μέχρι και μπούκες που γινόταν σε ορισμένους παραγωγούς εκεί, γιατί λέγανε άλλα αντί άλλο. Συγγνώμη. Δηλαδή μπούκες. Οι μπούκες γινότανε. Από άτομα που κάνανε εκπομπή και μάλιστα συντοπίτες σου εκεί στη γειτονιά σου. Από αυτά τα άτομα κάνανε σε παραγωγούς εκείνης της εποχής μπούκες. Μπούκες για να περάσει τι?
Γιατί λέγαν άλλα αντί άλλο, ρε παιδί μου. Κάτι, πράγματα που δεν ισχύαν. Ε, ο Super 3 δεν είχε εκπομπή. Ένα αυτό. Ναι. Κάθε μέρα. Σε να ζώνη... Τώρα για, το, για, για αυτό εδώ το πράγμα, να πούμε, που λέγεται Πορτογαλία, γιατί πράγμα ήταν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, η Πορτογαλία έφτασε στον τίτλο. Ποιος έπρεπε να τον πάρει κατά τη γνώμη σου τον τίτλο? Για μένα, ναι. Για μένα η... Η Γαλλία. Έπρεπε να ήταν, έπρεπε να ήταν τελικός μεταξύ τεσσάρων ομάδων. Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία. Αυτές οι τέσσερις ομάδες έπρεπε να... δύο από αυτές τις τέσσερις έπρεπε να παίξουν τελικά. Το ότι το πήρε Πορτογαλία, τα εύσημα ποιος τα παίρνει? Κανένας. Ο Θεός. Ο Θεός παίρνει τα εύσημα. Ο Θεός, ναι, ο Θεός και η τύχη. Η τύχη. Ξέρεις, στο χωριό του, στο χωριό του Σάντος, στα κοτέτσια δεν γεννάνε οι κότες. Τα κοκόρια γεννάνε, να ξέρεις. Λοιπόν, άκουνα σε πόρισμένα πράγματα τα οποία δεν τα είδατε, μάλλον όχι, μάλλον δεν τα είδατε. Για να τελικό. Ακούσουμε. Για να ακούσουμε. Το γκολ που βάζει ο Έντερ, ναι. Ο Έντερ μάλλον, έτσι, πάει πάνω του το σέντρε μπακ της Arsenal, χτύπησε μου το όνομά του. Το σέντρε μπακ της Arsenal, ο... Στάσου, ο Ούμπιτι. Όχι βρε, ο Κονσελίνη. Ο Κονσελί πάει πάνω του, αλλά δεν τον κάνει φάουλ. Ενώ μπορούσε να του πάρει τα νιάτακι. Στο δεύτερο, τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Ξέρεις τι περίμενε. Ξέρεις τι περίμενε. Τι συμβαίνει όμως. Τι συμβαίνει όμως. Αν έκανε μπουκα. Ξέρεις γιατί δεν του κάνει φάουλ. Έχω απάντηση. Το ξέρω. Δεν τον κάνει φάουλ. Γιατί αυτή η μουσίτσα ο διαιτητής τον έχει δώσει κίτρινη κάρτα. Πιο μπροστά σε ένα χέρι το που έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα και θα ήταν η δεύτερη στον Εντέρ. Γιατί πιάνει ο Εντέρ την μπάλα και γίνεται το δοκάρι από εκεί και πέρα. Κατάλαβες. Έκανε λάθος ο διαιτητής. Το μόνο λάθος που έκανε υπέρ του Σάντος ήταν. Δίνει, πρόσεξε. Δίνει φάουλ. Εσύ δεν βλέπεις ότι είναι το ένα μαύρο χέρι και το άλλο άσπρο χέρι? Ο ένας είναι μαύρος, ο άλλος άσπρος. Εσύ τι λες, το κάνει επίτηδες λες? Πιστεύω ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα τρώει κάνω τα κοσελή. Με βάρος την μία την κάρτα την κίτρινη, δεν πέφτει πάνω του. Κοίτα, τον αφήνει, σου λέει... Ο Κοσελή θα έπεφτε πάνω του αν πήγαινε να τον τριπλάρει. Επειδή όμως ο Κοσελή πήγε λέει... παράλληλα ο άλλος. Ναι, άκου να δεις. Αλλά θα το κάνει και επειδή το δεν έχει ο Έντερ... Που δεν αφήνει ο Έντερ δεν έχει τρίπλα, δεν έχει τρίπλα. Το πολύ πολύ να σουτάρει, λέει ο άλλος. Δεν μπορεί να υπολογίσει ότι θα πάει κάτω χαμηλά. Ναι, και θα αλλά μπορεί και να πασάρει κάθετα. Ναι. Σε κάποιον που θα κάνει μπουκα από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Ή σε κάποιον που έρχεται overlap από πίσω του. Έτσι. Οπότε. Δεν τον αφήνεις εκεί πέρα να κάνει τίποτα. Εκεί του παίρνεις τα νιάτα. Μα γιατί δεν να... το κάνει αυτό. Διαφωνώ. Γιατί να του πάρει τα νιάτα αφού δεν πάει να τον τριπλάρει. Γιατί. Καταρχήν ο Σεντρίκ, ο Σεντρίκ λέω. Καταρχήν ο. Αυτό Έντερ. Έχει πλάτη του όλα τα άλλα, δεν ξέρει τι μπορεί μα να κάνει. Μα ο Έντερ έχει σαστήσει, δεν μπορεί να τριπλάρει. Δεν έχει να πασάρει και σουτάρει, δεν έχει άλλη επιλογή. Επειδή έπαιζε αυτή τη θέση του Έντερ, μάλλον δεύτερος επιθετικός, τέλος πάντων, εγώ έχω φάτσα την εστία. Μπορώ να ελέγχω. Ποιος θα μπει, ποιος θα βγει, ποιος κάνει την κίνηση. Ο αμυντικός που έχει πλάτη τους παίχτες τους άλλους δεν μπορεί να ξέρει ποιος κάνει κίνηση. Ποιος κάνει αντίπαλος κίνηση για να πασάρει το σέντρε φορ, γιατί έβγαλε και πολλές πάσες ο Έντερ, είτε με την πλάτη, είτε... Και πήρε και πολλά φάουλ, και πήρε και πολλά φάουλ με πλάτη. Πήρε και πολλά φάουλ. Βέβαια. Γι' αυτό δεν έπεσε, δεν εκβίασε το φάουλ εκεί, ναι. Πέρα, για να μην στερηθεί τον υπηρεσιό του στη Γαλλία μετά, γιατί μπορούσε να φάει και την κάρτα. Έβλεπε ότι ήταν επιρρεπής. Κατανοητό. Πάμε λίγο στον Άρη, μια ερώτηση μόνο να σου κάνω. Πιστεύεις ότι τα πράγματα στον Άρη είναι πολύ καλύτερα από όσα τα παρουσιάζουν οι ρεπόρτερ του Άρη? Σε ποιο άθλημα? Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν έχω κανένα ενδιασμό. Όλα πάνε καλά. Εκεί που άρα λες τώρα εσύ, διαβάζοντας, άκου για να καταλάβω εγώ, κάνω εγώ τον αναγνώστη τώρα και τον ακροατή για να καταλάβω. Άρα εσύ μου λες ότι εγώ έχω μια θετική ψυχολογία, άκουμε τώρα. Σαν Αργιανός περιμένω να ακούσω το καλό νέο, την καλή μεταγραφή,
αλλά εσείς στο Μετρόπολη και στο Μέτροσπορτ βλέπετε αρνητικά, θεωρείτε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι θα σκάσουν βόβες και τα λοιπά, και εμένα μου χαλάς και την ψυχολογία, αλλά από μέσα σου, αλλά από μέσα σου λες, κάτσε, από μέσα σου λες, από μέσα σου λες ότι εκ του πονηρού γίνεται αυτό, λες. Για να καταλάβω. Υπάρχει, κοίταξε, ναι. Φαίνεται αυτό από μακριά. Αυτό λες γιατί να γίνεται. Αυτό φαίνεται ναι. από μακριά. Ναι. Δηλαδή έκανε τώρα ο άλλος να πούμε τον Αγκλεόπα, ναι. μόνο και μόνο για να έχει κάποιο και στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Ναι. Με τον Κλεόπα. Και σε αυτό λάθος έγινε. Αντί να δει, να προσεγγίσει τον Κλεόπα μετά τη σημερινή μέρα, ναι. αφού ακούστηκε ότι ο Κλεόπας και ο άλλος αποχωρούν από την εκαθάριση, δεν περιμένει ο άλλος να δει, ρε φίλε, κάτσε να δεις, μπορεί να συναντηθεί με τον Καρυπίδη και να τα πούμε. Να, απάντησε μου ένα μήνυμα, δώσε απάντηση εσύ. Γραπτό, η παρέτηση του εκαθαριστή για σένα τι σημαίνει και τι συνεπάγεται. Σου μεταφέρω δεν την ερώτηση. Δεν παραιτήθηκε ο καθαριστής. Έτσι, σου διαβάζω το μήνυμα. Πώς το βλέπω. Δεν παραιτήθηκε ναι. ο καθαριστής. Πριν από λίγο μίλησε σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Και είπε όχι, λέει όλα καλά. Λέει, θα συναντηθούμε μέσα στη βδομάδα με τον κύριο Καρυπίδη και όλα βαίνουν καλά. Για να το κλείσουμε, δεν σ' αρέσει ένα αρνητικό κλίμα που βγαίνει από την πλευρά του συγκροτήματος για τον Άρη. Αυτό μου λες. Έτσι ανοιχτά. Ναι, ναι. Περίμενε τώρα. Για να κλείσω, ναι. να σου πω εγώ κάτι. Παίρνει έναν τερματοφύλακα γιατί φύγανε οι δύο οι τερματοφύλακες. Μάλιστα. Ναι. Και δεξιά έχεις Καζναφέρη. Ναι. Έτσι. Αριστερά έχεις τον πώς το λένε, τον Τζουμάνι. Ο Τζουμάνις που είναι στην Πανθρακικό, ναι, που ήταν. Ναι, ναι. Ναι. Σέντρε μπακ έχεις Μελισσά μαζί με Ιτζίδη. Ο Ιτζίδης λέει θέλει να φύγει. Δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει. Τέλος πάντων, ναι. Θα το δούμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα έμεινε στη γάμα εθνική ρε φίλε. Θα φύγει στη Β' τρελός είναι. Να πάει πού. Σέντρε μπακ Καλογέρι Ρόβα. Αμυντικά. Δεξιά Ντούνι. Αριστερά Εν Λουντούλου. Στη μέση τον Ντάτο. Και μπροστά βάλε όποιον θέλεις εσύ. Βγαίνεις με αυτούς. Πρόσεξε. Και μπορείς να πάρεις αφού έχεις τον Εν Λουντούλου άλλους 4 ξένους. Και 2 κινητικούς. Πες μου μια ομάδα που μπορεί να σε χτυπήσει. Τέλος, έφυγες. Καληνύχτα. Θα τα πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Α, συγγνώμη, 40 δευτερόλεπτα. Μια μικρή διαφήμιση. Πάμε. Εδώ μας τα επιστράψαμε που λέει και ο Κανελάκης. Λοιπόν, η Παοκάρα ρε κάνει μεταγραφές και εσείς μου μιλάτε για τον Καρπουζά. Κωστής, χώρα με, που λέει και ο Κόκκινος. Ποιο Βέλγιο, λέει ο άλλος. Έχασε από την Ουαλία, η οποία έχασε από την Πορτογαλία με 2-0. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε κύριε Κώστα? Καλά κύριε, εσείς τι? Αλέξανδρος μου, Παναθηναϊκός. Γεια σου Αλέκο, καλά είσαι Αλέκο? Τι έγινε, καλά είμαι. Καμιά μεταγραφή ρε Αλέκο, κάνατε ρε Αλέκο? Το Λεντέσμα λέει πήραμε. Πώς? Το κλείσαμε, το Λεντέσμα. Ποιο Λεντέσμα, αυτό που είχε Ολυμπιακός? Όχι, άλλο αυτό που είχε Λάτσιο. Α, η Λάτσιο. Για εξάρι τον πήρατε? Για εξάρι τον πήραμε. Εξετάσεις τον περάσατε? Το περάσαμε κανονικά. Πέρασε. Δεν πέρασε. Και ο Εσχέν είχε περάσει. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Το ξέρεις, έχουμε ξανασυζητήσει. Όσο... ότι άμα δεν δέσει ο παίχτης με το δόντι, ό,τι πιο όνομα και να είναι. Πιο μακριά, μακριά μίλα από το τηλέφωνο. Σαν τον κόκκινο κάνεις. Ναι, okay. Πιο μακριά, ναι. Το όνομα δεν παίζει μπάλα. Άμα την αφήσει. Πόσο ετών είναι αυτός τώρα? 31, 32 είναι. Πόσο είναι? 31, 32 είναι. Πέρσι που έπαιξε? Δεν θυμάμαι. Πόσα μάτς έκανε? Σκολικοειδίτητα πέρασε, η Λαρά πέρασε, Τύφο πέρασε. Και ο Μακουλάδες πέρασε και η Ανεμογλωδιά. Μεταφορικά στο λέω, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ένα καλό όνομα, κάποιο κουσούρι να πούμε. Και τον Σισε πήρα και τον λέγανε Ρόμποκοπ και δεν θα περνάει από τα αεροπλοδρόμια γιατί θα βαράνε τα μέταλλα. Λέγανε και ο άνθρωπος ήταν κάθε Κυριακή και δύο γκολ. Ναι. Τα θυμάμαστε? Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί χάρηκα για το Σάντος? Για το Σάντος, γιατί χάρηκα για την Πορτογαλία? Πρώτον, χάρηκα για το θέμα ΕΠΟ, γιατί ξεστηλίστηκε τέταρτη φορά. Μάλιστα. Μου λες τους λόγους δηλαδή. Μάλιστα. Ο ένας είναι ότι ξεστηλίστηκε γιατί τον έβαλε κακήν κακό στο αεροπλάνο να γυρίσει στην Πορτογαλία μία μέρα πριν χωρίς να χαιρετήσει τους παίχτες. Ναι. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί το ίδιο έκανε σχεδόν η ΕΠΟ και με τον Καραγκούνη, μην καλώντας τον να του πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την αποφυγή. Ναι, γαϊδουριά.
και κολλώντας του κολλήσαν ένα χαρτί στην εξώπορτα του σπιτιού του, ναι, ότι απολύεται. Γαϊδουριά. Που έχει παίξει από τα 14 του στην Αζίστα. Γαϊδουριά. Θα έπρεπε να το μπουν με άλλο τρόπο. Γαϊδουριά. Ναι. Ωραία. Όσο για το, αυτή τη συζήτηση που είχατε πριν με το, για το, πώς το λένε, για τον Κωσελινή. Ναι. Ο Κωσελινή, το λάθος που κάνει εκεί δεν είναι ότι δεν κάνει φάουλ. Σωστά δεν κάνει φάουλ, γιατί σαν αμυντικός το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφύγει ένας αμυντικός είναι να κάνει φάουλ σε εκείνο το σημείο έξω από την περιοχή. Άκου, άκου τι έγινε. Με φάτσα στο τέρμα. Άκου. Απλά από την αρχή πάει λάθος αμυντικά, επάνω, θα σου πω. Πάει λάθος αμυντικά, άμα δεις τη φάση, πάει να του βγει στο αριστερό πόδι, ενώ ξέρει ότι είναι δεξιοπόδαρος, τον χάνει και αντί να του δώσει το διάδρομο προς τα έξω, προς τα αριστερά, του δίνει το διάδρομο προς τα μέσα. Αυτός κάνει δύο κοντρόλ και σουτάρει. Ο Κωσελινή ξέρει ότι είναι ένας με έναν. Γιατί όταν έρχεται η μπάλα από πίσω, ξέρει ότι δεν βγαίνει ο Κουαρέσμα στην πλάτη του και ότι ο άλλος απέναντι ο Νάνη είναι πολύ μακριά. Και έχει παίχτη για να του πετάξει την μπάλα. Δεν μπορούσε να πετάξει πάσα. Δεν μπορούσε να τριπλάρει. Μπορούσε μόνο να σουτάρει. Αυτό που έκανε. Ναι. Απλά έχει πάει από την αρχή λάθος επάνω το Κωσελινή. Πήγε δυνατά για να του βγει πρώτο στην μπάλα. Δεν του βγήκε εκεί και εκεί τον έβαλε πλάτη ο Έντερ. Και του, του κάνει το σουτ. Άμα έκανε άλλα δύο μέτρα ο Έλντερ, κοντρόλ, θα την έχανε την μπάλα. Θα τον είχε ο Κωσελινή δηλαδή, στα επόμενα δύο μέτρα. Απλά πρόλαβε, έκανε δύο κοντρόλ και τη σουτάρε. Δεν έκανε λάθος. Το λάθος του θα ήταν να τον σήκωνε. Άμα τον σήκωνε, δεν ξέρω αν θα παίρνει και την κάρτα ή όχι. Ακούρε, για πώς θα τον σηκώσει. Μη λέτε, λέτε βλακίες. Να τον σηκώσει, να τον κρατήσει, να τον, να τον κρατήσει τι. Μα αν έχω απέναντί μου ένα μπέχτη δυνατό, ψηλά καλό, άτεχνο. Δεν έχει τρίπλα, δεν έχει ταχύτητα μεγάλη. Και θα τον πάω, θα του δώσω την πλευρά. Ναι, δηλαδή. Θα του δώσω την πλευρά. Αυτός περίμενε, ρε ο Κωσελινή, ότι θα του πάει μπούκα. Σου λέει, μου κάνει μπούκα, τον κόψω. Χαμηλά, εύκολα. Αλλά ο άλλος, σαστισμένος, σου λέει, τι να κάνω. Μπούκα δεν μπορώ να κάνω. Δεν έχω τρίπλα. Πάσα δεν μπορώ να κάνω. Τραβάει να ξέρω, πάει στο γάμα κάτω, γκολ. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Δεν ψάχνω να βρω. Απλά επειδή ήταν η κουβέντα πριν που είπε το παλικάρι ότι έπαιζε επιθετικός, επειδή έπαιζε αμυντικός, έκανε λάθος αυτό. Από την αρχή τοποθέτηση της άμυνάς του. Αφού είναι να τον προλάβεις χαμηλά που λες και το λες πολύ σωστά, δεν του δίνεις τον διάδρομο από το καλό του πόδι, του δίνεις τον άλλον. Ναι, θα του κλείσεις το καλό του ποδάρι. Έτσι. Α, μπράβο. Εκείνος πήγε στο άλλο. Έτσι. Αυτά που λες. Αυτά που λες. Αυτά που λες. Θα τα πούμε. Άντε, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλώς τώρα. Κωστή, μ' ακούς? Ου, καθαρότατα. Ωραία. Συγχαρητήρια, Κωστή, γιατί είσαι αμερόληπτος. Γιατί να μην είμαι, δηλαδή. Πρέπει να έχω κάποιο συμφέρον ή κάποιο ψυχισμό για να μην είμαι αμερόληπτος. Άκουσε με, Κωστή, γιατί το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Για να δούμε. Εγώ στο τελικό ήθελα τη Γερμανία. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι θα βλέπαμε καλύτερο ποδόσφαιρο με περισσότερα γκολ. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω εγώ. Ήθελες δηλαδή Γαλλία-Γερμανία. Ή Πορτογαλία-Γερμανία. Α, μάλιστα. Ναι. Πιστεύω ότι θα βλέπαμε περισσότερα γκολ και καλύτερο παιχνίδι. Τέλος πάντων, εγώ τα περισσότερα παιχνίδια, ναι, τα είδα μαζί με, ειδικά αυτά τα κρίσιμα, ας πούμε, προς το τέλος, τα είδα με πολύ κόσμο. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τους Γερμανούς έχει παραγίνει, να πούμε, να τους βρίζουν όλοι και αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Το είδα και το 2014, τότε που ρίξανε τα 7 τα γκολ στην Βραζιλία και μετά που έβαλε ο Μάριο Γκέτσε τον γκολ και πήρανε το Μουντιάλ. Το βλέπω και τώρα, το πώς πανηγύριζαν το γκολ της Ιταλίας και πώς πανηγύριζαν τα γκολ της Γαλλίας. Λοιπόν, το γκολ της Πορτογαλίας γιατί πανηγύριζαν, μου εξηγείς? Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω γιατί τη Γερμανία τη βρίζουν τόσο πολύ. Και εγώ τη Μέρκελ και το Σόιμπλε δεν τους γουστάρω. Και μακάρι να παλαγεί. Ξέρεις γιατί τη βρίζουν τη Γερμανία? Το πάνω στο πολιτικό. Θα ήθελαν, ναι, πολλοί οι Έλληνες να είχαν μια Μέρκελ και ένα Σόιμπλε πολιτικούς. Να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, να έχει ανάπτυξη η χώρα τους κτλ. Ναι. Δεν έχουν όμως. Κοίταξε, έχουν κάτι χαζοχαρούμενους. Ναι. Η Γερμανία έχει βγάλει και Βίλι Μπραντ, έχει βγάλει και Αντενάουερ, να μην το πάμε τώρα εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν πήγα στη Γερμανία, αλλά πολλοί δικοί μου έχουν πάει και γνωστοί μου, τα πεθερικά της αδελφής μου. Άλλο θέλω, ναι, άκουμε. Αφού μισούν τόσο πολύ τη Γερμανία, γιατί μεταναστεύουν σε αυτήν?
Αυτό είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από τόσους πολλούς που έχουν πάει στην Γερμανία, κανένας δεν λέει κακό λόγο για τους Γερμανούς και για του. Γιατί έχει εκεί δουλειά, γι' αυτό πάνε. Ναι. Εγώ τώρα θα σου πω μια δικιά μου. Γιατί λένε με τους Γερμανούς, είσαι με τα λαμόγια, με τους απατεώνες. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες είμαστε τα γελούδια, είμαστε οι Άγιοι και οι Γερμανοί είναι οι απατεώνες και τα λαμόγια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω εγώ μια προσωπική μου εμπειρία. Για πες μου. Εγώ δούλευα στο Καλοχώρι σε μια επιχείρηση, έπαθα εργατικό ατύχημα και έμεινα ανάπηρος. Δυνατό εργατικό ατύχημα. Τι έπαθες, το πόδι, το χέρι. Όχι, 10 μέρες το κεφάλι στις γάζες μέσα, στον Άγιο Δημήτριο. Οι γιατροί σώσανε το αριστερό μάτι, το δεξί μάτι δεν το σώσανε. Φουκάρα μου, εντάξει. Κατάλαβες. Βλέπεις όμως. Ναι. Μπράβο. Οι γιατροί, οι Έλληνες από δίπλα του παραμύθι τους, μη φοβάσαι, εμείς εδώ είμαστε, μια ζωή εδώ θα είμαστε. Όταν τελείωσε η περιπέτεια με τα νοσοκομεία και με αυτά και γύρισα στη δουλειά, μετά από λίγο με διώξαν. Δηλαδή οι Έλληνες είναι Άγιοι και οι Γερμανοί είναι σκάρτοι. Και τι γίνεται, πηγαίνω εγώ στην αμερόληπτη ελληνική δικαιοσύνη, αμερόληπτη εντός εισαγωγικών, και από τη μια μεριά είμαι εγώ, από την άλλη είναι ο επιχειρηματίας με το μισό Λονδίνο δικό του. Και βγάζει μια απόφαση μετά από ένα χρόνο ο δικαστής και λέει ότι καλά έκανες και τον έδιωξες να βρει αλλού δουλειά. Και χτυπιώνται όλοι αυτοί που ήρθαν από τη Γερμανία ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο Γερμανός δικαστής να βγάλει τέτοια απόφαση. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Καταλαβαίνεις πώς. Αντίο. Εντάξει, τώρα με τους αριστερούς οι δικαστές θα δικάζουν πιο αριστερά, να πούμε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Όπα. Ήθελα να σε ρωτήσω το μνημόσυνο για του Σταυρίδη πότε είναι. Το μνημόσυνο. Πότε θα το γιορτάσετε. Τον Νίκο το Σταυρίδη. Όχι αυτόν που σας έσφαξε ρε τότε με τον Καράμπελα. Ο Γιάννη το Σταυρίδη. Το Σταυρίδη λέω, δεν μιλάω για το Σταυρίδη. Ο Σταυρίδης. Το γιατί τι εκείνον. Είναι θείος του ο Νίκος ο Σταυρίδης πάντως. Ο Σταυρίδης. Ο Νίκος ο Σταυρίδης, ο ηθοποιός, ήταν θείος του Σταυρίδη, του μπαμπά του Σταυρίδη. Α, μάλιστα. Και μέρα σου έρχεται στο μυαλό ο Κούτρης ας πούμε. Ο Κούτρης. Ναι. Έλα. Θα το γιορτάσουμε και εμείς αυτό να είναι. Άσχετα αν πήραμε το πρωτάθλημα τότε. Με 9 παίκτες δεν παίζαμε. Βέβαια. Και με 10 ο Άρης. Λέτε για τον Καράμπελα. Τι λένε. Εσείς οι Αριανοί. Εμείς. Ναι. Και εμένα μου έρχεται στο μυαλό μου σε Λεμίδης που ό,τι ξέρω να σταματήσει το ποδόσφαιρο εξαιτίας του Αριανού ποδοσφαιριστού. Και όχι μόνο αυτοί. Πάρα πολλοί ήτανε. Η πεντάρα που έφαγες λόγω Μουσουλεμίδη. Ναι, πεντάρα δεν έπαιζε Μουσουλεμίδης. Στο 2-1 έφυγε ο Μουσουλεμίδης. Δεν είχε αλλαγές τότε. Δεν είχε αλλαγές και παίζαμε με 10 ποδοσφαιριστές. Ο οποίος κόντυψε ο Μουσουλεμίδης να χάσει το μάτι του. Το μάτι του. Το μάτι του. Έτσι. Λέτε για τα Μόλτε. Εσύ ρε τσακαλά. Από την Αθήνα που λες για τα Μόλτε. Μωρίς δε πάει παλέ. Μόλτε πήρατε. Εμένα ρωτάς τον Αριανό ρωτά. Ρωτά τον Αριανό και εσάς τους Αριανούς ρωτά. Μόλτε πήρατε τότε. Τρεις δεν δώσατε μαζί. Το Μόρις. Μόρις δεν πάει παλέ. Ο Μπαλάφας δεν ισοφάρισε μες του Χαριλάου. Το 3-1 ναι. Το 3-1. Ποιος έπαιζε διάτες. Τον αδίκευσε τον Άρη. Τον Άρη. Τον Μπάουκ, τον αδίκευσε. Ο κύριος Κάκος. Αγγελάκι Πολατιά δεν είχατε. Τι είχανε. Μέσα στην ομάδα σας. Ήτανε. Τώρα για τους Σάντους που λες. Ο Σάντους εγώ πιστεύω. Στο 109 ο αμυντικός σας σκέφτεται άμα πάει από δεξιά ή από αριστερά. Θα με τρελάνεις ρε. Να πάει να το μαρκάρει. Στο 109 με τόσο πίεση θα πάει από το δεξί του ή στο αριστερό του πόδι, πάτε καλά ρε. Ο τερματοφύλακας σου πήρε το παιχνίδι. Όχι μόνο από το τερματοφύλακας. Για πες για το Σάντος. Να σου πω για το Σάντος. Ο Σάντος παρέλαβε μια πρωτοβολία, το 6. Ποιο μετά. Το 5. Ο Σάντος. Όχι, δεν εννοώ βαθμολογικά εννοώ. Ναι. Το 6, στο 5, πού τους βάζεις. Με άρεσε το 15. Σε αυτό το γύρο σαν τους πήγε έστω στο 7.
Στο 8 τους πήγε χωρίς το Ρονάλντο. Χωρίς το 8, στο 8 τους πήγε. Χωρίς το Ρονάλντο, ναι. Δεν είναι επιτυχία του Σάντος αυτή. Μόνο του Σάντος είναι. Ε? Μόνο του Σάντος είναι. Α, μπράβο. Τώρα γιατί ήμασταν μαζί με τους Πορτογάλους. Όχι αν μόνο. Είναι Λίβερπουλ, όχι, όχι μόνο επάξι. Πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Ναι. Πάρα πολύ. Μέχρι και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Του στέλνει συγχαρητήρια το τηλεγράφημα του Σάντος. Ποιο η ζωή. Άμα το ότι ρωτήσει τι είναι αυτό, δεν μπορεί να σε πει χειροβοβίδα, πορτοκάλι, ξέρω εγώ μήλο. Θυμάσαι ένα Μοσχοβίτη στο Euro που σε έπαιρνε τηλέφωνο ειδικά. Ναι. Θυμάσαι τι σε είχε πει στο παιχνίδι, θα πάω να δω το παιχνίδι Ρωσία-Ελλάδα. Για ποιο λόγο τον θυμάσαι. Το 4. Ναι, το 4. Ο Μοσχοβίτης, ναι, με το ναι. Μαλλί το... Ναι, 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 το θυμάσαι τι σε είχε πει. Πάω να δω τη Ρωσία, όχι την Ελλάδα. Ναι. Επειδή ήταν αριστερός. Ήταν κομμουνιστής, ναι. Ε? Ήταν κομμουνιστής, ναι. Τώρα δεν έχει καμιά σημασία ο Σάντος και ούτε το παίρνουμε πατριατικά ότι έγινε και αυτός φιλέλληνας, έτσι. Ο άνθρωπος μίλησε καλά, τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες. Όχι, ο Σάντος... Δεν μίλησε για τους Παοξίδες, Σάντος... μίλησε για τους Έλληνες. Όχι, έχει διαβάσει ιστορία, έχει... είναι φιλέλληνες. Όπως και ο Αλόνσο το ίδιο. Ο Τσάμπι. Δηλαδή τι γίναμε, προσωπολάτρες του Αλόνσο. Μα δεν το υποστήριξαν μόνο τον Σάντος οι Παοξίδες. Εγώ είδα όλο, όλα τα μαγαζιά. Αν ήταν όλοι Παοξίδες, εντάξει, ήταν όλοι Παοξίδες. Και ειδικά ξέρεις ποιοι τον στήριξαν, τον υποστήριξαν τώρα πιο πολύ. Οι Αθηναίοι που δεν το θέλαν στην Εθνική. Ναι, ναι, γράψαν διάφορα ευεργετικά, ναι. Αυτοί τον υποστήριξαν πιο πολύ τώρα. Που δεν τον θέλανε. Κοίταξε τώρα, δικαιώνεται ο Ζαγοράκης με τον Σάντος. Δεν ξέρω ποιος δικαιώνεται και τι δεν δικαιώνεται. Σε ένα παιχνίδι, όταν παίζεις στοίχημα. Δηλαδή παίζεις, ας πούμε, τη Γερμανία. Είσαι υποστηρίζεις και είσαι Γερμανός. Πας για το στοίχημα. Για το Φράγκο. Έτσι δεν είναι. Το αναλύσαμε ωραία το μάτς, ήταν φανταστικό. Τι να πω ρε, αυτό που λέει, δεν ξέρω, άλλο αυτά. Καλά τα λες. Υπομονή, τα λέμε. Τι να κάνουμε, υπομονή, άμα δεν κάνουμε, τα έχουμε την άξη κιόλας. Κάσε ρε, έγινε. Ρατό, πιστεύω έφταιγε στον Κολόγιορις. Τι πιστεύεις, και ανύπαρκτο στον Ντεσάμπ. Κατέβασε την ομάδα με δύο χαφ και ο Σάντος είχε τέσσερις και έκανε υπεραριθμία στο κέντρο. Ο Σάντος έκανε υπεραριθμία στο κέντρο μετά το 30 και έκανε μεγάλη μαγιά μετά το 78. Ο Σάντος. Πάμε, όσοι ακούν την εκπομπή, καλημέρα. Από το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλά. Πολύ καλά. Μια κρίση για το Euro και εγώ να πω. Να πεις ό,τι θες. Καθαρά ποδοσφαιρική εγώ θα κάνω, γιατί έχω δύο μέρες που ακούω το σταθμό λόγω νύχτας και ακούω όλη πολιτική κρίση. Να κάνουμε μια πολιτική εκπομπή, ρε παιδιά, για να πούμε την εμπάθεια που έχουμε για όλους εκτός από τους Πορτογάλους. Εγώ θεωρώ ότι το πήρε η χειρότερη ομάδα του Euro τον τίτλο, που ήταν χειρότερη και από την Αλβανία. Ποδοσφαιρικά, άμα το δούμε. Έτσι, στα 6 παιχνίδια να κάνεις 5 ισοπαλίες και να πάρεις στις παρατάσεις στα 3 για να πάρεις τον τίτλο και όλα με μισό 0 και ξαφνικά με την Ουγγαρία. Εκείνα δεν είναι χειραγωγημένα τα παιχνίδια, για άλλα ξέρετε να λέτε. Εκεί ξαφνικά να βάζεις από 3 γκολ. Καλά, ρε φίλε, δεν ακούς Ραπτόπουλο. Εγώ είπα, ναι, ήταν φτιαγμένο. Ραπτόπουλο ακούω και συμφωνώ. Συμφωνώ σε πολλά. Και αυτό μου κάνει εμένα τώρα, απλά με ξενίζει το γεγονός ότι κρίνουμε τη Μέρκελ, κρίνουμε τον Ολάντ, κρίνουμε τους Αλβανούς με πολιτικά κριτήρια, που δεν γουστάρω κι εγώ τους Αλβανούς παράδειγμα, αλλά ποδόσφαιρο δεν άκουσα να πει κάποιος, όπως έκανες τοποθέτηση και είπες για πώς έπρεπε να παίξουν οι ομάδες. Για μένα η ομάδα που μου άρεσε ήταν η Ουαλία και μετά αν πάμε στις μεγάλες φανέλες ήταν η Γερμανία, που έπαιξε λίγο μπάλα και έβλεπα μια ομάδα μέσα στο κήπεδο ομάδα. Τώρα να υποστηρίξω το φίλο μας τον Σάντος ή τον Βιερίνα γιατί έπαιξε στον ΠΑΟΚ, αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να κρίνω πολιτικά τώρα γιατί με φταίει η Μέρκελ που εγώ είμαι ανεπρόκοπος, και αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κάτσε μη δεις τον Ρονάλντο 37 χρονών στον ΠΑΟΚ με το Βιερίνια 35. Ναι, εκεί να δεις το γέλιο, ναι, της αρκούδας εκεί να δεις. Να πουλήσουμε και ένα εκατομμύριο φανέλες και γιατί έτσι μάθαμε. Εμείς βάζουμε το όνομα πάνω από την ομάδα μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι τώρα το σφάλμα. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το κριτήριό μας. Δεν με φταίει εμένα, φίλε μου, κανένας ξένος, όταν εγώ είχα 5 στρέμματα ροδάκινα
και τα διπλοζύγιζα στην Ένωση, στην Αλεξάνδρια, για να γελάσω τους Ευρωπαίους. Είμαι πονηρός. Βάζαμε πέτρες μέσα. Πέτρες. Εγώ δούλευα ξεφόρτωμα κοστή εκεί πέρα και τα φορτηγά τα 40 τόνα περνούσαν 4 φορές. Και μας στέγανε οι Ευρωπαίοι μετά. Εκεί ήμασταν όμως οι κακομύριδες, μπορεί να πάρουμε κανένα φράγκο. Τέλος πάντων, αυτά μας τρώνε. Τώρα όσο για το φίλο του Φούναρη που είπε πριν, γιατί τον ακούω συχνά, παλίκαρε, μόνος σου τα λες και μόνος ανερίσαι. Σε είπε για τον Καράπελα και λες εσύ για έναν άλλο. Δηλαδή αυτά που κάνω στην ομάδα σου είναι κατάπτυστα και αυτά που κάνετε εσείς είναι καλώς καμωμένα. Αλλάξτε λίγο το τροπάριο, παιδιά. Και δείτε και εσείς στην ομάδα έχετε βάλει καγκάτσι, παρακαλάτε Μητρόπουλο για να πάρετε την ΕΠΟ, αν δεν κάνω λάθος, έχετε πάρει διαρκείας από τα υποβρύχια του Τσοχαντζόπουλου. Για λίγο, αλλάξτε λίγο ρε παιδιά τον τόνο. Με την καλονή του ημιτελικό ο φίλος σας, ο προπονητής, το έκανε γαργάρα το παιχνίδι του, τον κάψανε. Λίγο, ας βλέπουμε πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Όχι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Έτσι νομίζω εγώ. Τα λέμε. Λοιπόν, να είσαι καλά Κωστή. Λοιπόν, χαιρετίσματα δίνουμε στον φίλο μας τον Μωύσογλου, ο οποίος δεν ξέρω που είναι εκεί πέρα με το βιβλίο, την έχει βρει να πούμε ο τύπος. Την έχει δει να πούμε συγγραφέας. Όχι ότι την έχει δει, είναι συγγραφέας. Και από πόλη σε πόλη αυτόγραφα μοιράζει. Γνωρίζει γυναίκες, παιδιά, να πούμε. Πετάει τα βιβλία, τα πουλάει και κάνει best seller. Τέταρτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα φίλε. Φίλε στον αέρα είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα φίλε. Πάμε φίλε. Ναι. Έλα, ακούγομαι γιατί πριν μου το χάνεις ρε. Έλα, πάμε. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είσαι φίλε. Έλα. Έχουμε να μιλήσουμε 6 μήνες πρωτού πάρει ο Ζαγοράκης την πάει ΠΑΟΚ. 6 μήνες πρωτού πάρει ο Ζαγοράκης την πάει ΠΑΟΚ. Πρόσφατα δηλαδή. Κοντά. Λοιπόν, το μεσημέρι θα μαλώσεις το δικό σου. Πάλι μου φάει πληροφορία τους. Τι έκανε πάλι. Έτσι, καρπουζά το ιστορίο, δεν τον έβγαλε ο Μάκης. Ναι. Δεν τον έβγαλε ο Μάκης. Να σου πω πώς έγινε. Δεν το ξέρα, αλλά του λέω δεν το έβγαλε ο Μάκης. Όχι, το έβγαλε ο Μάκης. Λοιπόν, θέλει να κάνει, για να κάνει εφέ. Τότε υπήρχε μια εφημερίδα που λεγόταν Sport End. Θυμάσαι. Sport. Σπορτ ένδεση. Όταν ήρθε ο Σάντος στην Ελλάδα, το 2000. Ναι, για πες. Και στέλνανε τότε διάφοροι, τότε δεν υπήρχαν ίντερνετ και τα λοιπά, στέλνανε γράμματα ή αναγνώσεις. Και στέλνει ένας Βάζελος ένα γράμμα στην εφημερίδα και δημοσιεύτηκε. Και το γράφει, είναι από το Αστερούλ και έχουν καρπούζια. Είναι ο καρπουζά στο Αστερούλ. Και είναι ο καρπουζά στο Αστερούλ. Από έναν αναγνώστη του Σπορτ ένδεση, εφημερίδες εκείνης. Που υπήρχε μέχρι το 2005. Δεν το θυμάμαι, δεν το ήξερα, ο κόκκινος. Λέω, ναι, τέλος, πάει αυτό. Πάει. Τελείωσε. Μάλιστα το μεσημέρι. Δεύτερο. Ένα τώρα για την μπάλα. Πες μου, ρε φίλε, αυτός ο Μπόατεκ, πώς παίζει μπάλα στη Γερμανία. Ο Μπόατεκ, φίλε, έκανε... Είναι λαθέρ, έτσι. Αλλά έχει ταχύτητα, τέχνη. Εντάξει, είναι μαύρος, κάνει λάθη. Όχι, λόγο. Δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Εμεί κοιτάμε για τον παίκτη, άσε τώρα είναι μαύρο, άσπρο ή κίτρινο. Οι μαύροι κάνουν λάθη, είναι λαθέρ, ρε παιδί μου. Εντάξει, μαύρο στόπερ, εντάξει, τι να κάνω. Θα με δώσει τώρα δικαίωμα 2-3 λεπτά. Λοιπόν, έχει βρε φίλε, σε αυτή την ομάδα έχει παίξει Αουγκεντάλεν, έχει παίξει Ματέους, έχει παίξει Μπεκεμπάουερ, έχουν παίξει σέντερ μπακ αθάνατα. Δεν έχει βρε φίλε, ολάκυρο Γερμανία, 80 εκατομμύρια κόλου. Συγγνώμη ρε φίλε, αυτή εδώ που είπες όλοι σε ταχύτητα είναι πιο γρήγορη από τον Μπόατεκ. Ναι, αλλά τα χρόνια τα δικά τους ήταν... Ας τα χρόνια τα δικά τους. Κάτσε, δεν μπορείς να βάλεις τον Μπεκεμπάουερ τώρα για την εποχή του 2016, για τα χρόνια του ήταν top. Δεν μπορείς να βάλεις τον Ματέος για το 2016, το 1990, τότε ήταν top. Δεν μπορείς να βάλεις τον Αγκεντάλου τώρα, τότε ήταν top το 80. Ρε. Γιατί ο Μπόατεκ δεν είναι δηλαδή καλός σέντερμπακ. Ρε φίλε, τον κάνει την τρίπλα ο Μέση τότε στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα και έπεσε κάτω λες και έφυγες φέρας στον δόξα πατέρα. Έπεσε. Βάζεις γκολ στην Ιταλία με αίμα και υδρότα, έτσι, γιατί σε έχει εγκλωβίσει ο Ιταλός, δεν μπορεί να το βάλεις γκολ και βάζεις ένα γκολ με αίμα και υδρότα. Τα καταφέρνεις και κάνεις ένα μηδέν. Και πας ρε όρθιο καβρόνι και μου σηκώνεις τα χέρια μέσα στην περιοχή. Δεν σου λέω τους Βαϊστάγκερ που έκανε το ίδιο λάθος. Ρε όρθιο καβρόνι, σηκώνεις τα χέρια μέσα στην περιοχή. Στην ομάδα
ομάδα τους έχει για πλάκα. Όποτε σε βρίσκεις, σε ξεπατώνει. Τους δίνεις δικαίωμα. Και στο τελευταίο πέναλτι που χάνει ο Μπουφόν, είδες, το αλουνού κρέμα τα πόδια. Λέει, θα του βαρέσω, θα κάνω μια σουτάρα σε εκείνη τη γωνία και θα την κάτσει. Και το έχασε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου Μπουφόν. Ναι, ο Μπουφόν το έχασε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ναι. Γιατί είναι 38 χρονών και έχει χάσει είναι ταχύτητα και αντανακλαστικά. Γι' αυτό το τρώει. Αν ήταν 35 το πιάνει. Αν ήταν 30 θα κάνει. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μου θύμισε, είχα πει το Σίλτον το 90, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Το θυμάμαι. Όχι, έπεσε σε 5 πέναλτι στην ίδια μεριά. Ναι. Αλλά λόγω του ότι ήταν 37 χρονών και αυτός, δεν μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Καλά, μεγάλη τραυματοφύλακα. Λοιπόν, πάμε και κάτι ακόμα. Αδελφέ, ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαι τρομερός στην ανάλυση που κάνει την μπάλα. Μην κάνει μόνο ανάλυση την μπάλα. Ανακατεύεσαι με άλλα πράγματα που δεν τα έχεις, ειδικά και ένα παράπονο σου κάνει. Δηλαδή με τι ανακατεύομαι? Όταν πιάνεις εκείματα ιστορικά, μην τα πιάνεις. Ποια ιστορικά? Ποια? Γενικά την ιστορία. Μην την πιάνεις, δεν το έχεις. Κάποια πράγματα δεν τα έχεις. Καλά μωρέ, την ιστορία την έχουν όπως τους συμφέρει η γράψη. Άνα μπράβο. Άκουν λίγο. Σε ακούω ανελιπώς από το 2000 που είναι Θεσσαλονίκη. Αυτό που λέω χιλετίδες στην ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Ναι, τη γράφουν και οι τιμένοι όπως θέλουν. Άνα μπράβο. Εντάξει. Αυτό το είπε ο μεγάλος Winston Churchill. Λοιπόν, πρόσεξε μου. Ο οποίος δεν γυμνάστηκε ποτέ του και η μόνη άσκησή του ήταν στα 87 πέθανε να ανάβει το πούρο του. Το σκύλο το μαύρο. Με λέει ένας φίλος μου, ρε τι γυμνάζεσαι, τι τρέχεις και τι κάνεις. Ο Τσόρτσιλ μου λέει, πέθανε λέει 87 χρονών και η μόνη άσκηση που έκανε λέει ήταν η κίνηση λέει, που έκανε για να ανάβει το πούρο του. Έτσι είναι αυτό. Άκουδε, Ραβόπουλε. Ναι. Όταν φέρνεις τον γιατρό, είναι τρομερός ο γιατρός πολύ καλός να αναλύσει την μπάλα, δηλαδή να δει την μπάλα με ένα άλλο μάτι. Μην τον αφήνεις να μιλάει για ιστορία. Γυρνάμε τώρα τη βελόνα, ρε φίλε. Μωρέ, να σου πω κάτι. Γιατί να μην μιλάει, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να μιλήσει. Γιατί. Ναι, αλλά περιόρισε το να σε αυτό το πράγμα. Κοίταξε τώρα, εδώ τώρα, άκουσε με. Την ιστορία μπορεί να την πει ο αριστερός όπως θέλει αυτός. Ο αριστερός την ιστορία μπορεί να τη θέλει να την πει όπως τη θέλει αυτός. Ο συγκεκριμένος είναι το 0,05%. Βρε πουλί μου, άκουσε να δεις. Δεν μπορείς να επηρεάσει, ρε φίλε, το υπόλοιπο. Γλυκό αγόρι, άκουσε με. Ο γιατρός μπορεί να έρθει και να πει «Μ' αρέσει το gay parade». Για τους λόγους αυτούς. Εντάξει. Άλλο ιστορία, ρε φίλε, και άλλο το gay parade. Μην τα μπερδεύουμε. Άλλο την ιστορία και άλλο το gay parade. Και άλλο ο Χριστός και άλλο ο Μωάμεθ. Μην τα μπερδεύουμε. Ιστορία είναι ιστορία. Και ο Χριστός με τον Μωάμεθ ιστορία δεν είναι, ρε φίλε. Ναι. Είναι θρησκευτική ιστορία. Εμείς λέμε για την ιστορία. Δεν είπαμε για θρησκευτική ιστορία. Πώς είπατε? Για ιστορία. Ναι. Για ιστορικά γεγονότα. Ιστορικά όμως. Που σε οδηγούν από κάπου και σε φτάνουν κάπου αλλού. Μην τον αφήνεις μια παράκληση. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Είναι φύση αδύνατο βέβαια και κουτουρούν και άρνουν αυτή την κουβέντα. Και κάτι τελευταίο. Εμείς οι εκτήτες. Θα τους αντισηκώσουμε τίποτα. Θα σου πω κάτι, φίλε. Ναι, για αντί να πάμε στην άλλη πάλι. Αν ο Ολυμπιακός μείνει απ' έξω, περάσει μια μεταβατική περίοδο. Ναι. Περάσει ένα πρόβλημα με το Μαρινάκι. Μια μεταβατική, μια μετάβαση σε μια άλλη ομάδα. Μια ΕΠΟ η οποία θα βγει. Η ΑΕΚ πιστεύω έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να σηκώσει ένα τίτλο από ό,τι ο ΠΑΟΚ. Τη θεωρώ μεγαλύτερο μέγεθος. Ωραία. Λοιπόν, αυτού του Κάτσαρ τη μεταγραφή για ποιο λόγο χάλασε. Του αμυντικού χαφ. Κοίταξε να δεις. Ο Μελισανίδης είναι φραγκοφωνιάς. Έτσι. Δεν δίνει. Έχει, αλλά δεν δίνει. Πιθανολογώ, άκουσε με. Ναι. Πιθανολογώ ότι ο Μελισανίδης θα δώσει, γιατί έχει, μόλις ξεκαθαρίσει τη ΣΕΠΟ. Ναι. Εάν ο Μελισανίδης δει ότι γέρνει η πλάστηγα, νομίζω ότι θα δώσει. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω και αυτή την πληροφορία έχω από ανθρώπους που είναι κοντά στην ΑΕΚ. Γιατί ακούν την εκπομπή και μέσω ίντερνετ και τα λοιπά, λόγω του ίντερνετ, και μου λένε δίκιο έχετε, αλλά ο Μελισανίδης δεν πρόκειται να ξοδευτεί εάν δεν έχει σίγουρη την καβάζα του στη σφυρίχτρα. Ωραία. Έτσι λένε, άκου, έτσι λέω. Ωραία. Ναι. Ωραία. Έτσι λένε, έτσι λέω. Και ένα, ναι. Και ένα τελευταίο του εκτός μπάλας το γύρω-γύρω. Λοιπόν,
Μια φορά και στο γιατρό και όπως όταν σου λέω εγώ στο γιατρό αλλάζω τη βελόνα. Και ναι. Λόγω ίντερνετ μπορώ να ακούμε και Αθήνα. Έτσι, ναι. Και είμαι, ακούω έναν αθηναϊκό σταθμό. Σταθμό, ναι, ναι. Το Nova Sport FM. Δεν έχεις πρόβλημα να το πούμε. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, και σχολιάζανε εκεί τα παιδιά που κάνανε την οδηγία. Την εκπομπή, ναι, ναι. Σου, ναι, ναι. Σχολιάζανε τον οδηγό του, το Δωρίδη που παίρνει λέει στη Θεσσαλονίκη και λέει τα παλαβά του. Έχει φτάσει. Μια μέρα παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος με άγριες διαθέσεις. Ρασίς κουφάρας, φίλε, λέω γιατί βρίζεις. Γιατί με λέει ο οδηγός του Κυρσάβα. Μα ο οδηγός του Κυρσάβα, λέω, είναι ο φίλος μας. Ψέματα! Χαλιρόπα τους οδηγούς. Ρε κάτσε καλά, του λέω. Θα τον βρω. Πού θα τον βρεις, λέω, εκεί στη Γερμανία, ρε φίλε. Του λέω. Όχι, λέει, είμαι εγώ ο οδηγός του Κυρσάβα. Τι γέλιο, ρε φίλε, έχει γίνει. Μα τι γέλιο έχει γίνει. Λοιπόν. Γερμανία που ήταν διακοπές έχεις που ήταν. Ναι. Ναι. Έχεις γραμμές ακόμα. Κόσμο περιμένεις. Ναι. Έχω άλλη μία για να πάω για ύπνο. Λοιπόν, προτού κλείσεις, σε παρακαλώ πολύ, γιατί κάναμε για τον Μπόατεκ που έφαγε την τρύπα από το Μέση και έπεσε σαν να έφυγε τώρα στο Δόξα Πατρί, στο τελείωμα για να σε ακούσω και στο ράδιο, γιατί είμαι έξω στο μπαλκόνι, θα μπω στο ίντερνετ, κάνε λίγο τον Αριανό με τον άλλον που γλίτησε και τον έλεγε ρε γλιστράτη μετά από 40 χρόνια. Σε παρακαλώ πολύ. Πάμε στον τελευταίο. Εντάξει. Πάμε, έλα, πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Κωνσταντίνε. Ναι. Ένα τελευταίο, ρε. Πόσες φορές το είπε. Ένα τελευταίο. Όπου το τράβηξε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Χιουμοριστικά το λέω. Άμα ο άνθρωπος έχει κάτι να πει, εγώ τον αφήνω. Ο άνθρωπος όταν έχει την, και την πρόθεση και τη διάθεση να μιλήσει είναι προφανώς έτοιμος να εκθέσει τον εαυτό του σε κόσμο πολύ που τον ακούνε. Σε αυτή την πόλη, άκου αδερφέ, αυτή την πόλη ξέρεις πως τη λένε κανονικά, τη Φραπεδούπολη. Αγιοτόκος είναι αυτή η πόλη, έτσι ονομάζεται. Δεν το έχετε αναφέρει ποτέ, δεν ξέρω αν σε βοήθησε ποτέ το συνεταιράκι σου εκεί πέρα που μιλάτε το μεσημέρι. Αγιοτόκος θεωρείται αυτή η πόλη, έτσι θεωρείται. Τι θα πει αυτό? Συγγνώμη. Τι θα πει αυτό? Αγιοτόκος. Ναι. Ότι έχει γεννήσει Αγίους, πολλούς. Ποιους έχει γεννήσει δηλαδή? Τη Θεοδώρα στην Αγία Σοφιά, το Δαβίδ στη Βενιζέλου, έχει γεννήσει πολλούς εδώ πέρα. Αυτοί τι είναι τώρα, Άγιοι που γεννήθηκαν εδώ, για να καταλάβω. Ακριβώς, ναι. Η Θεοδώρα είναι... δηλαδή ποια είναι? Ορίστε. Η κυρία Αγία Θεοδώρα. Ναι. Εδώ γεννήθηκε η Θεοδώρα. Ναι, ναι, εκεί ναι. Πέρα στην... Οπότε δηλαδή γεννήσαμε εδώ αυτή η πόλη πολλούς Αγίους. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, αυτό γίναμε ας πούμε... ναι. Η συμβασιλεύουσα ήταν κάποτε. Μετά έγινε συμπρωτεύουσα. Ναι. Και όταν έγινε συμπρωτεύουσα, ναι. Την είδανε κάτι από εκεί πέρα από την Αθήνα, κάτι να χρησιμοποιήσω ένα χαρακτηρισμό να μην με κόψουνε. Κάτι από εκεί από την Αθήνα, κάτι αντιπρόσωποι ας πούμε που δουλεύαν μεροκάματο και ερχόταν εδώ στην έκθεση και... την ερωτική πόλη αυτή εδώ πέρα ψάχναν να βρούνε. Επειδή έβγαλε υπογένεια σε πολλούς Αγίους, είναι και καλοί άνθρωποι εδώ που γεννήθηκαν αυτοί οι Αγίοι. Δηλαδή επηρέασαν τον κόσμο με την αγιοσύνη τους και γίνανε καλύτεροι άνθρωποι εδώ σε αυτή την πόλη. Αυτοί που είναι εδώ οι άνθρωποι. Εγώ νομίζω, ναι. Εγώ νομίζω αδερφέ να σου πω την αλήθεια ότι εγώ επειδή δεν είμαι αυτής της άποψης, νομίζω αυτή η πόλη ότι στερείται έμπνευσης. Έμπνευση. Έχει, ναι. Μπορεί να έχει ένα χαρακτηρισμό έτσι διακομωδώντας το λέω ότι ήταν η συμβασιλεύουσα κάποτε και τώρα τη λένε συμπρωτεύουσα, ωστόσο παραμένει να είναι όμοιρη του ΟΑΣ να πούμε και κάποιον εδώ τέλος πάντων δημάρχων και νομαρχαίων τέτοιο χωριό δηλαδή είναι απίστευτο. Και ας προσευχηθούμε στους Άγιους να μας σώσουν. Ποιους Άγιους ρε φίλε, το πέρα υπήρξε κάποτε κάποιος Βαφόπουλος, κάποιος Αναγνωστάκης, κάποιος Χρονόπουλος,
φέρετε έμπνευση σε αυτή η πόλη. Όταν δηλαδή ήταν, συγγνώμη, αυτή εδώ η πόλη πήγαινε καλύτερα, ας πούμε, είχε έμπνευση. Πρωτού από τον Καραμαλέα, πρωτού από εκείνον τον τύπο, τον Εθνάρχη, ναι, που ήρθε και ξύλωσε το τραμ. Το τραμ. Καθίδρυσε τον ΟΑΣ. Ναι. Και έγινε αυτή η πόλη όμηρος των παθών της και της, ξέρεις, έχει και να του πει, νομίζει από του Δαλιανίδη τις ταινίες, να πούμε, ερωτική πόλη τη λένε, ρε μάγκα μου, δηλαδή παίρνει και εκείνος ο τύπος όπως λένε. Από τον Εύωσμο, από την Καστέλα και λέω, ναι. Έχει πλάκα ο τύπος, δηλαδή μας κάνει πλάκα, ναι. Μας κάνει πλάκα εδώ πέρα, δηλαδή. Και να σου πω κάτι, που τώρα πολλά είναι που θέλω να πω. Με καλά, πες μας τώρα, πού μπορεί να ελπίζει αυτή η πόλη, σε ποιον Άγιο, σε ποιον άνθρωπο, σε ποιο φυσικό πρόσωπο, σε ποιο θεσμό, πού να πιστέψει αυτή η πόλη για να έχει έμπνευση, να πούμε. Αυτό δεν το ξέρω, να σου πω. Ναι, με, το ξέρεις αυτό, που δεν είναι. Μάλλον στον ΠΑΟΚ είναι. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή μετά τον Αναγνωστόπουλο, δηλαδή αυτή η πόλη έχει να περιμένει μόνο από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για να καταλάβω. Αυτή που γεννήθηκε εδώ η Αγία Θεοδώρα περιμένει από τον ΠΑΟΚ τώρα. Μάλιστα. Η δυναμική αυτής της πόλης, ναι, είναι το αντίπαλο δέος. Δηλαδή επειδή εδώ μας κάνουν πλάκα, μας έχουν έτσι πολύ χωριό. Και έρχονται. Οι άλλοι μας έχουν. Εμείς πρώτα καθόλου. Όχι, άλλοι φταίνε, δεν, αυτή η πόλη δεν έχει, άλλοι φταίνε. Ρε εσύ φίλε, περίμενε να σου πω κάτι. Ένα μου πεις τι. Είναι αδικημένη αυτή η πόλη. Ναι, ρε. Εσύ που είσαι τώρα στην Τούμπα, δηλαδή, και τόσα χρόνια είμαστε γειτονάκια εδώ πέρα. Αδικημένη βέβαια, τι αδικημένη. Δεν πήρε ολυμπιακά έργα αυτή η πόλη, δεν πήρε λεφτά. Δεν πήρε κρατικό χρήμα τίποτα, το Πασόκ δεν έδωσε εδώ τίποτα, Φράγκο δεν έδωσε. Οι Μαρίνες στο Καφτατζόγλιο, στον Παρεφίλε, και κάνανε εκεί την Ολυμπιάδα και φάγανε εκεί πέρα. Όχι, δεν φάγανε τίποτα, αυτή η πόλη δεν έβαλε. Και φάγανε και σκάσανε, να πούμε, και εδώ δώσανε ένα. Όχι, φίλε, ξεροκόμματο. Ξεροκόμματο. Της Ολυμπιάδας στο χρεώνουνε εξ ολοκλήρου. Δεν λένε ότι θα πληρώσει η Αθήνα για τη ζημιά που έγινε, τη μοιράζουν σε όλη την οικουμένη. Τους αλήτες συμπληρώνει η Θεσσαλονίκη, Φουκαριάρα. Έτσι. Μα είναι Φουκαριάρα, ξέρεις γιατί είναι. Γιατί? Επειδή έχει πολύ υγρασία εδώ πέρα, φίλε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι το κλίμα τέτοιο. Α, δηλαδή το ότι ξυπνάνε η ώρα 12 και πίνουν 18 φραπέδες για να ξυπνήσουν, φταίει η υγρασία. Ναι, μπορεί, ναι. Δημιουργεί πνηλία, δημιουργεί μια βαργεστημάρα. Ναι, δημιουργεί μια βαργεστημάρα, ναι. Μια αργότητα, μια καθυστέρηση. Ουβώς. Άρα λοιπόν, για να καταλάβω, φταίει η Αθήνα, τα λεφτά που δεν μας έχει δώσει, ξέρω εγώ, φταίει, ας πούμε. Φταίει και η υγρασία, να πούμε. Δύο. Υγρασία. Είναι το πιο σημαντικό. Το, ναι, κλιματικό. Το κλιματικό πάντως. Το κλιματικό φταίει. Βέβαια. Δηλαδή αυτή η πόλη φταίει, ας πούμε. Η Λάρισα. Ναι, η Λάρισα. Η Λάρισα, δηλαδή, άμα πας εκεί πέρα στην πεδιάδα, ναι, δεν πρόκειται να δεις κανέναν άνθρωπο να βλέπει τον ορίζοντα. Το πολύ πολύ μέχρι εκεί που φτάνει το. Να σου κάνω, ρε φίλε, μια ερώτηση. Αφού εδώ μπορούμε να δούμε τον ορίζοντα και να δούμε και τη θάλασσα και να δούμε και τα αστέρια και να δούμε και τον Όλυμπο και να δούμε και το Δία να πηδάει την Ήρα και να δούμε, ξέρω εγώ, πολλά διάφορα πράγματα, γιατί δεν έχουμε έμπνευση. Άκου, λέει κάποια στιγμή ο Πλάτωνας, λέει, άμα δεν έχεις το κουράγιο να αποχωριστείς στην ακτή, δεν πρόκειται να δεις άλλους ορίζοντες. Το είπε ο Πλάτωνας αυτό. Νομίζω. Νομίζω ότι αυτός το είπε. Εσύ φίλε με τι ασχολείσαι, ποια είναι η ασχολία σου? Εγώ ξυλουργός είναι το επάγγελμα που, ναι, που δεν, βέβαια. Ναι. Αλλά ωστόσο, ναι, ξυλουργικά και το πυθαγόριο, ας πούμε, το θεώρημα, ναι, το ξέρω, γιατί πρέπει να μετράω κάτι γωνίες και κάτι τέτοιο, όχι σαν αυτή την... Άρα εσύ τώρα ξυπνάς το πρωί και πας στο ξυλουργείο. Και στον Α εκεί πέρα και είναι στον Α και θέλει να έχει και εκπομπή και μας είπε ότι πήγα, λέει, στο πυθαγόριο θεώρημα, μας είπε η κοπέλα, ρε φίλε, ναι, θα τρελαθώ να πω με Ερμιώνη μου, είπε ότι πήγε στο πυθαγόριο θεώρημα, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάς και πας στο ξυλουργείο?
Από κάτω έχω εδώ εργαστήριο και βάζω καμιά καβίλια, βάζω κανένα τέτοιο πράγμα αν χρειαστεί. Έχει δουλειά. Άσχη δουλειά. Άλλο είναι το πνευματικό, το πεδίο είναι εκείνο που είναι δύσκολο. Άρα δηλαδή την ξυλουργική είναι η βασική σου δουλειά, αλλά είσαι πνευματώδης άνθρωπος και ασχολείσαι, ας πούμε, με τα πνευματικά και πράγματα. Πνευματώδης, ναι. Και πνευματώδης και τη συγκεκριμένη στιγμή μιλάω, είμαι εινοπνευματώδης. Και εινοπνευματώδης. Ναι. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, έχεις εκεί γυναίκα. Έχω τον Μπρούνο εκείνο το καφέ, το Λαμπραντόρ. Α, Λαμπραντόρ έχεις εσύ, φορτώθηκες. Ναι. Στο Νοάς εκεί πέρα μπήκαμε μαζί στο λεωφορείο, έτσι για να έχεις και μια εικόνα. Ωραίος. Άρα εσύ δηλαδή όταν πας στο σπίτι μιλάς με τον Λαμπραντόρ. Δεν έχεις να μιλήσεις με άλλον μέσα άνθρωπο. Αυτό που κάνω που τολμάω τώρα να μιλήσω με σένα, ξέρεις γιατί είναι. Γιατί νομίζω ότι αυτή η πόλη, σου λέω πραγματικά, ότι στερείται έμπνευση. Εγώ με τον Πασκάλη μερικές φορές είναι, με αυτόν γουστάρω να μιλάω, γιατί το έχει έτσι, το περιθώριο και ναι. Εσύ μου το έχεις δώσει βέβαια και ίσως έχω καταχραστεί και τον χρόνο σου. Αλλά να σου πω κάτι, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που θες να δημιουργείς το πεδίο της αναφοράς. Πρέπει να τους καλύψεις δηλαδή για να γίνει. Εγώ όμως είμαι με τους άλλους, με τους οποίους είναι πιο φιλοσοφημένα άτομα και ξέρω πολύ καλά ότι αδικότατον πάντων, όπως έλεγε ο πατέρας μου, συγχωρεμένος ο δάσκαλος, φθόνος εστί. Η ζήλια είναι το χειρότερο πράγμα και όχι η ζήλια, ο φθόνος. Σε χαίρομαι για ένα πράγμα. Ορίστε. Μάλλον, σε χαίρομαι λέω για ένα πράγμα. Έχεις αρκετές περισσότερες ώρες από μένα για να σκεφτείς. Ίσως και στον ύπνο μου εκείνο είναι που με βασανίζει πιο πολύ σκέψη και όχι πράξη. Δεν σε πιάνει εύκολο ύπνος. Εγώ ζηλεύω εσένα. Γιατί? Που είσαι πιο πρακτικός άνθρωπος, που είσαι πιο οριοθετημένος έτσι και σε αυτό που δουλεύεις και σε αυτό που κάνεις με τις ώρες σου. Με είπες να πάρω το λεωφορείο έπρεπε τώρα. Το θεώρησα πολύ λογικό και έξυπνο. Και έξυπνο. Πως το χρόνο σου το καταναλώνεις. Εγώ ζηλεύω εσένα γιατί έχεις περισσότερο χρόνο να σκεφτείς. Αυτό μην το ζηλεύεις φίλε, γιατί αυτό εντάξει. Καμία φορά η σκέψη μπορεί και να σου πω και κάτι, ένα πράγμα που με βασανίζει εμένα πάρα πολύ. Να μου πεις. Λέει κάποια στιγμή επίσης, εμένα μου αρέσουν τα φιλοσοφικά τα αποφθέγματα πάρα πολύ. Mm-hmm. Λέει κάποια στιγμή, γιατί θέλω να το ακούσω αυτό και ίσως κάποιοι σαν και εμένα. Για πες μου. Το πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη, είπε κάποιος επίσης σπουδαίος σοφός της αρχαίας Ελλάδος. Ποιος? Αυτό μπορεί να μην το είπε και Έλληνας, μπορεί να είναι από κάπου αλλού. Ναι, έχει έμπνευση άλλος, ναι, εντάξει, ωραία. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή η ενασχόληση, ξέρεις, με το πνευματικό το πεδίο ή θα σε βγάλει ή θα σε βγάλει πιο βαθιά. Γιατί και εκεί πέρα στο όρος πήγα τρελός και έφυγα θεότρελος. Δηλαδή τα έπαιξα. Εγώ πήγα με άλλες, πώς το λένε... Σκέψεις, ναι. Προδιαγραφές, ναι. Προσεγγίσεις και όταν έφυγα από εκεί πέρα και πληγώθηκα, μου έκανε ζημιά αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα τα πράγματα και στην τελική να σου πω κάτι Κωνσταντίνε. Εγώ νομίζω παρόλο που είμαι δίδυμος, πιστεύω στην ισορροπία. Ο άνθρωπος να μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα... Σε αυτό που λένε και έρθει το yin yang, το καλό και το κακό. Και τώρα εσύ θες να ισορροπήσεις και πήρες τηλέφωνο σε μένα που είμαι ανισόρροπος, θα πούμε. Κατάλαβες ποια είναι. Εσύ απλώς το. Εσύ πατάς καμιά φορά από εκεί που λαφραίνεις. Σε ξέρουμε, είσαι γάτα. Εννοείται, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Και... Δεν ξέρω τι είμαι, είμαι ανισόρροπος όμως. Όχι, δεν είσαι καθόλου ανισόρροπος. Δεν είμαι ανισόρροπος. Όχι, όχι. Ρε φίλε, είσαι ένας άνθρωπος. Στις χιλιάδες ανθρώπους που μου είπες ότι δεν είμαι ανισόρροπος. Πρέπει να είσαι μοναδικός. Θέλω να μου χαρίσεις το όνομά σου. Ο Χρήστος είμαι. Χριστάρα μου, σ' αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ. Είναι ο μόνος τα τελευταία 15 χρόνια που κάνω εκπομπές, ο οποίος τόλμησε και είπε ότι δεν είμαι ανισόρροπος. Είμαι πολύ δυστυχής γιατί. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Πώς τον είδες, Γιάννη? Ωραίος.
Είναι και γειτονά μου. Και Λαμπραντόρ. Λαμπραντόρ είναι καλό φίλο. Εγώ έχω τον Πούντλ, τη Μίνη. Λοιπόν, σχηνετίζεται ο Χιλιτίδης. Συνεχίζεται μάλλον με το Χιλιτίδη. Με μπέρδεψε τώρα, με πήγε αλλού τώρα. Με πήγε. Πήγε να ανεβαίνει στην Μπότσαρη, αυτός κατέβαινα εγώ. Τον είδα στο λεωφορείο. Συζητήσαμε. Συνεννοηθήκαμε. Βέβαια, συνεννοηθήκαμε. Πήραμε από Αϊθαράμπη. Κατεβήκαμε κάτω Τσιμισκή. Συνεννοηθήκαμε στον δρόμο. Ασύλληπτος. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια με Γιάννη.